Φίλες και φίλοι, γεια σας για άλλη μια φορά στα Μυστικά Περάσματα. Και σήμερα έχουμε πάρα πολλά θέματα να θίξουμε. Και έχουμε εξέχοντες καλεσμένους. Μετά από απέτηση του κοινού. Έτσι. Διότι αυτό που είχε γίνει στην τελευταία εκπομπή που ήταν μαζί μας ο συγκεκριμένος καλεσμένος και αναλύσαμε το πολύ μεγάλο θέμα που θα αναλύσουμε σήμερα στη συνέχεια του, αυτό που είχε γίνει πραγματικά ήταν πάρα πολύ σημαντικό, πολλά τηλέφωνα που πήραμε, η παρουσία η δική σας στην ομιλία και όλοι μας λέγατε και τα τηλέφωνα και από κοντά όταν βρεθήκαμε στην ομιλία, θέλουμε να ακούσουμε κι άλλα για αυτό το θέμα. Λοιπόν, και εμείς τι κάναμε, Μαρία? Είπαμε να ξανακάνουμε ένα δεύτερο μέρος, αν μπορούσαμε να το πούμε, με το συγκεκριμένο καλεσμένο και το συγκεκριμένο θέμα που είχαμε αναφέρει, και είναι η θεραπευτική διάσταση της ελληνικής φιλοσοφίας. Η θεραπευτική διάσταση της ελληνικής φιλοσοφίας. Μπαίνουμε δηλαδή στο πρακτικό και ουσιαστικά το θέμα φιλοσοφία το ανάγουμε στην καθημερινότητα ως θεραπευτικό μέσο και προσδιορισμό της ταυτότητάς μας. Ακριβώς. Να δούμε λοιπόν τους σημερινούς μας καλεσμένους. Κύριος Μιχάλης Βαρελάς, στα νέα μας στο διαδίκτυο. Καλησπέρα. Μαζί μας ο δόκτωρ Άγγελος Βιαννίτης, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής. Καλησπέρα και σε εσάς. Για άλλη μια φορά λοιπόν, ο κύριος Βιαννίτης είναι ο καλεσμένος μας, σήμερα ο κεντρικός, για να πούμε αυτό το θέμα. Και ο κύριος Σωτήρης Γλυκοφρίδης, συγγραφέας και πολύ σχετικός όμως με αυτό το θέμα που θα πούμε σήμερα. Νομίζω ότι σήμερα θα δούμε πραγματικά καταπληκτικό δίδυμο και ανάλυση απόψεων. Πάνω, κύριε Γλυκοφρίδη, έχετε ειδικευθεί πάνω στο θέμα των προσοκρατικών κυρίως και δι' του Παρμενίδη. Ναι. Και από ό,τι είδα πριν ξεκινήσουμε στην εκπομπή, έγινε μια πολύ ωραία συζήτηση που καλούν να τη δώσουμε και στους φίλους και φίλες τηλεθεατές και τηλεθεάτριες. Ο κύριος Γιώργος Κορέμπας, ερευνητής. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε, κύριε Κορέμπα. Και η κυρία Νατάσα Κρητικού, δημοσιογράφο. Σαφώς βέβαια την ξέρετε. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Η κυρία Νατάσα Κρητικού είναι πολύ γνωστή δημοσιογράφος και εδώ στο κανάλι έχει εκπομπή επίσης και σε άλλα κανάλια που παρουσιάζει εκπομπές. Μια μεγάλη πείρα ως δημοσιογράφος και παρουσιάστρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε. Εμείς σας ευχαριστούμε και υπάρχει ένας ιδιαίτερος λόγος. Και το πούμε στον αέρα, διότι πλέον η κυρία Κρητικού αναλαμβάνει και το γραφείο τύπου του πολιτικού μας φορέα. Ευχαριστώ που με εκτιμήσατε με την προτίμησή σας. Πιστεύω ότι συμπράττοντας όλοι μπορούμε να καταφέρουμε όλα όσα ονειρευόμαστε. Και η ομιλία σας στο Novotel ήταν πραγματικά πολύ όμορφη και όλα αυτά μπορούμε να κάνουμε, γιατί είπαμε εμείς ότι κάνουμε, το κάνουμε με απλούς ανθρώπους, απλούς, πολύ σημαντικούς ανθρώπους, γιατί και εμείς απλοί άνθρωποι είμαστε, έτσι, που είναι μακριά από όλο αυτό. Να μην το ονομάσω, έτσι. Πάμε λοιπόν σε κάτι καινούριο, σε κάτι φρέσκο. Και κάτι διαφορετικό. Και κάτι διαφορετικό. Και θέλουμε φρέσκους ανθρώπους αυτό που κάνουμε, έτσι. Και πατριώτες με αγάπη για την πατρίδα και για ό,τι έχουμε να κάνουμε συνέχεια. Λοιπόν, κυρία Κρητικού, από σήμερα επίσημα ανακοινώνουμε και το ότι έχετε αναλάβει το γραφείο τύπου. Βεβαίως. Του πολιτικού μας φορέα και έχουμε πολλά να κάνουμε όλοι αυτό μαζί. Είναι το μόνο σίγουρο. Ισχύει εν τη ενώση άλλωστε, νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό για όλα αυτά που ονειρευόμαστε για τη χώρα μας πάνω απ' όλα. Και αυτό επιδιώκουμε, την ένωση. Πάμε λοιπόν. Πάμε τώρα στο σημερινό μεγάλο θέμα και... Να δούμε λοιπόν για την θεραπευτική διάσταση, όπου θα είναι και το θέμα μας. Να δούμε, κύριε Βιέννητη, λίγο τις ρίζες της. Να κάνουμε δηλαδή μια μικρή αναδρομή για να μπούμε ξανά στο θέμα που είστε και πιο ειδικός για να μας το αναλύσει. Όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, το δείξαμε το πώς στην ουσία ο τρόπος που είχε η αρχαία ελληνική σκέψη για αυτό που λέμε θεραπεία, ίασης, διαφέρει πολύ, κατά πολύ και κατά είναι πολύ ευρύτερο από αυτό το οποίο ονομάζουμε σήμερα θεραπεία μιας ασθένειας. Η ίαση για την αρχαία ελληνική σκέψη είχε να κάνει με την αποκατάσταση της κοσμικής τάξης. Μισό λεπτό. Ένα-ένα. Δηλαδή, οι άνθρωποι είμαστε άρρωστοι, ειδικά σήμερα, σε γενικό βαθμό, έτσι. Είναι σήμερα η κοινωνία μας, ιδιαίτερα ο δυτικός τρόπος ζωής, περιγράφεται σαν μια κοινωνία ψυχοπαθολογίας. Αυτό το έχουν περιγράψει, δεν είναι σήμερα που γίνεται αυτή η κριτική, ήδη από τα μέσα του 20ου αιώνα, ο Μπέρναρντ Μπος, ο Έρικ Φρομ, μεγάλοι ψυχολόγοι, έχουν περιγράψει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε, την εμπορευματοποίηση που έχει αναχθεί και ο τρόπος με τον οποίο μετράμε την αξία του ανθρώπου σαν μια παθολογία, σαν να έχει αναχθεί το μερικό σε όλον και το όλον να έχει χάσει τη σύνδεσή του με την ευρύτερη κοσμική τάξη. Έχουμε χάσει δηλαδή τον άνθρωπο κεντρισμό, θα μπορούσαμε να πούμε, της αρχαίας ελληνικής σκέψης, τον άνθρωπο, όχι όμως ως κυρίαρχο της φύσεως, έτσι, είναι ένα άλλο κομμάτι,
ισορροπημένο μέσα στη φύση. Αυτό τον άνθρωπο τον έχουμε χάσει. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η σχέση. Όχι κυρίαρχος, αλλά εναρμονισμένος μέσα στην ευρύτερη νομοτέλεια, σε μια ανώτερη νομοτέλεια. Και μάλιστα θεωρούσαν ότι ασθένεια, διαταραχή, είναι ακριβώς η απόσταση που έχει όταν αποκτάει ο άνθρωπος, η προσωπικότητά του, η ιδιοσυγκρασία του, από τον αληθινό εσωτερό του εαυτό. Δηλαδή αυτό το οποίο βιώνουμε και σήμερα είναι μια μορφής ασθένειας. Είμαστε απομακρυσμένοι από την ίδια μας την ψυχή. Ακριβώς γιατί έχουμε επικεντρωθεί σε αυτό το συνειδητό εγώ. Μάλιστα. Παλαιότερα αυτό το θεωρούσανε ότι είναι η απαρχή της ασθένειας. Έτσι λοιπόν τότε ο ασθενής γινόταν ηκέτης. Έμπαινε σε μια πορεία στο να συναντήσει και να έλξει το θείο. Η όλη πορεία λοιπόν στην αρχαία ελληνική σκέψη ήταν να αποκατασταθεί η αρμονία που έχει ο άνθρωπος με το σώμα του, η αρμονία του σώματος με την ψυχή και το πνεύμα και η αρμονία αυτού νου του συνόλου με την ανώτερη κοσμική τάξη που έχει να κάνει με τη φύση αλλά κυρίως και με το θείο. Δηλαδή περιέλαμβανε την επαφή του ανθρώπου με το ανώτερο ψυχοπνευματικό του μέρος. Μάλιστα. Η εγκύμηση που ήταν η καρδιά αυτής της ιερής ιατρικής, ιερής γιατί αναζητούσες το θείο. Και δεν το αναζητούσες ότι το θείο θα έρθει και θα σου λύσει όλα σου τα προβλήματα. Στην πραγματικότητα ήταν μια πορεία όπου αφαιρείς τα εμπόδια που σε εμποδίζουν να εναρμονιστείς με το ιερό, με το θείο. Άρα μας λέτε ότι αυτό υπήρχε και στην αρχαιότητα, αλλά οι άνθρωποι γνώριζαν ότι πάσχουν και πήγαιναν για να θεραπευτούν. Σήμερα αρνούνται ότι πάσχουν. Έτσι είναι, κύριε Γλυκοφρίδη, το βλέπετε? Πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς? Η δουλειά μου εκτός από συγγραφέας είναι και φυσικοθεραπευτής, από ό,τι ξέρετε. Μέσα λοιπόν στην διαδικασία της εργασίας μου, διαπίστωσα ότι τουλάχιστον το μέρος του ψυχισμού ασκεί μια πολύ μεγάλη επίδραση πάνω στις σωματικές παθήσεις. Συμφωνώ με αυτά που ελέγχθησαν προηγμένως. Ο άνθρωπος όντως αυτή τη στιγμή είναι ασθενής ψυχικά. Έχει χάσει την ψυχή του. Αυτή λοιπόν η έννοια της χαμένης ψυχής αρχίζει και δομεί τη φιλοσοφία. Το πρώτο στοιχείο που δομεί τη φιλοσοφία είναι η έρευνα πάνω σε αυτό που λέγεται υπαρξιακό ερώτημα. Ποιος είμαι, που βρίσκομαι, που πηγαίνω. Η έννοια λοιπόν της φιλοσοφίας, για να δώσουμε μια ψυχοθεραπευτική διάσταση, είναι θεραπεία ψυχής. Έχει χάσει ο άνθρωπος τον 6ο π.Χ. αιώνα τη γήτευση, αυτό το οποίο λέμε άρμα του σώματος και της ψυχής, που είναι η λογική, που πηγαίνανε παρέα, και ψάχνεται να βρει, ψάχνοντας την αρχή της φύσης των πραγμάτων. Στην ουσία, η φιλοσοφία ξεκινά για να θεραπεύσει την ψυχή του προκλασικού ανθρώπου. Άρα βλέπουμε όντως ότι η φιλοσοφία είναι το μέσο ώστε να υπάρξει η αποκατάσταση της κοσμικής τάξης που είπε πριν ο κύριος. Η αρχή της ψυχικής παρακμής ξεκινάει από τους προκλασικούς προσοκρατικούς. Να μην φύγουμε ακόμα. Θέλω να μου είσαστε έτσι, να είναι πρακτική και να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι λέμε. Στη σύνοψη, δηλαδή, λέμε, ξεκινάμε, ο άνθρωπος ο σημερινός, ειδικά σήμερα, πάσχει. Αυτό είναι ένα καθόλου πρόβλημα. Και πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Και πρέπει να το κατανοήσουμε. Αν δεν το αποδεχτούμε αυτό και πούμε μια χαρά είμαστε, λεφτά έχουμε, μάλλον λεφτά είχαμε, γιατί τώρα φαίνεται αυτό, να πως δεν είναι η φιλοσοφία με το σήμερα, να πως όλα συμπλέκονται, εάν δεν το κατανοήσουμε λοιπόν, μας λέτε και οι δύο, έτσι, δεν πρόκειται να υπάρξει ίαση. Έτσι δεν είναι? Και να δώσουμε, μου επιτρέπετε να δώσουμε μια άλλη διάσταση πάνω στην έννοια των λεφτών. Χρημάτων, χρήμαθων σημαίνει αυτό που πρέπει να ξέρεις. Χρημάτων πάντων μέτρων άνθρωπος σημαίνει αυτό που πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος. Των πραγμάτων δηλαδή, το χρήμα ως πράγμα. Είναι αυτά που πρέπει να ξέρεις. Είναι χρήμαθων και έγινε χρήμα. Χρήματα. Άρα λοιπόν η έννοια των χρημάτων σχετίζεται μαζί με γνωσιολογική συμπεριφορά. Μάλιστα. Το χρήμα είναι αυτό που σε κάνει να μάθεις. Μάλιστα. Πολύ σωστά. Πώς τα ακούτε, κύριε Ακριτικού, αυτά?
Πάρα πολύ ενδιαφέροντα και νομίζω ότι ξεκινώντας και εστιάζοντας το πρόβλημα, το οποίο όπως είπαν και οι αγαπητοί μας καλεσμένοι, είναι το πιο σημαντικό πράγμα να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε το πρόβλημα και μετά να εστιάσουμε στη λύση του. Νομίζω ότι και η φιλοσοφία ως κορονίδα της γνώσης μπορεί να μας δημιουργήσει όλα αυτά τα περάσματα για να μπορέσουμε να το επιτεύξουμε. Διαφορετικά όπως και τα πάντα στη ζωή μας. Νομίζω ότι πρέπει να εστιάζουμε σε αυτά και από εκεί και πέρα να βρίσκουμε πάντα τους ειδικούς, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι εξειδικευμένοι για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε στα μονοπάτια της γνώσης και της αλήθειας. Έφτιαξε, κυρία Βαλικάρα, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Το κομμάτι της ειδίκευσης. Διότι κάποιοι άνθρωποι γνωρίζουν σε κάποιους τομείς, διότι έχουν εργαστεί περισσότερο, αναγκαστικά όχι να σπουδάσει, αλλά να έχουν σπουδάσει, αλλά να έχουν εντρυφήσει σε αυτό το αντικείμενο. Γνωρίζουν κάποια πράγματα περισσότερο από τους άλλους. Συνεπώς δεν μπορεί να υπάρχει εξισορρόπηση, μάλλον δεν μπορεί να υπάρχει για να μην μπω σε μεγαλύτερες αναλύσεις και κάποιος θα στεναχωρήσω κάτι για κληρώσεις που λένε και τα λοιπά, για θα τους στεναχωρήσω και δεν θα τους στεναχωρήσω. Εδώ υπάρχουν οι ειδικοί. Οι ειδικοί λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη. Έτσι. Για να μας βγάλουν από τα διέξοδα. Έτσι δεν είναι? Μα η γνώμη του επαΐοντος είναι αυτή. Έτσι. Που έχει την σημασία. Ακριβώς. Μα γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να υπάρχει συντονισμός. Άρα, εάν κάτι θες να το κάψεις, πας σε καταστάσεις τέτοιες όπου δεν υπάρχουν αυτοί που θα δώσουν τις θέσεις και τις λύσεις, αλλά υπάρχει ένα γενικό μπάχαλο. Mm-hmm. Οπότε, ουδή συντονισμός, κανένα αποτέλεσμα. Και το έχουμε βιώσει και στην Ελλάδα αυτό όλα αυτά τα χρόνια. Όπου με το θέμα του Υπουργείου Πολιτισμού, ας πούμε, ποιοι είναι οι Υπουργοί Πολιτισμού, έχουν καμία σχέση με τον πολιτισμό οι περισσότεροι. Πώς θα δώσω λύσεις για τον πολιτισμό? Μα ξέρετε, κάτι. Ναι, έτσι δεν είναι. Κύριε Κουκορέμπα. Έτσι ακριβώς. Χρειαζόμαστε επαναπρογραμματισμό. Πρέπει να δούμε τα πράγματα όπως είναι και αναλόγως να. Και να είμαστε και πρακτικοί. Να είμαστε πρακτικοί, ακριβώς. Δεν πρέπει να είμαστε πρακτικοί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα. Μάλιστα. Για να δούμε ποιοι άνθρωποι μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτό. Ναι, οι ειδικοί πρέπει να βρουν τη λύση και νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Ακριβώς. Γιατί κοιτάξτε εδώ τώρα, τι έγινε με το Υπουργείο Πολιτισμού, κύριε Βαρελά. Να δώσουμε την είδηση. Γιατί όταν εμείς βγήκαμε και είπαμε στις προτάσεις μας ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα υπερυπουργείο πολιτισμού, με αυξημένες αρμοδιότητες και θέσαμε ακριβώς τον πολιτισμό ως κορονίδα των όλων κινήσεών μας, αναλύοντας τι εστί πολιτισμός, γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, τότε έρχεται μετά από λίγες μέρες αυτό που θα δείτε τώρα στις οθόνες σας. Πάμε λοιπόν. Μία είδηση που κάνει το γύρο του διαδικτύου αυτές τις μέρες είναι αυτή που βλέπουμε τώρα. Μπορούν οι φίλοι να μπουν στη σελίδα μας mysticaperasmata.gr και να τη δουν. Καταργούν το Υπουργείο Πολιτισμού. Μα το ανοίξουμε λίγο περισσότερο. Αν μπορούν από το κοντρόλ να μας το ανοίξουν. Μας φαίνεται αυτό λίγο απίστευτο. Καταργούν. Φυσικά. Το Υπουργείο Πολιτισμού. Μα είμαστε μια χώρα πολιτισμού. Είναι η βαριά βιομηχανία μας ο πολιτισμός. Καταλάβατε, κύριε Βιαννίτη, καταλάβατε, κύριε Λουφίδη, καταλάβατε, αγαπητοί και αγαπητές. Δηλαδή, στην Ελλάδα, στη χώρα του πολιτισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού πάει να γίνει γραμματεία πολιτισμού. Αν είναι δυνατόν. Και πάνε να μιλήσουν μετά για ανάπτυξη. Μα με τη βαριά σου βιομηχανία, ακριβώς, είναι η βαριά βιομηχανία μας ο πολιτισμός. Την οποία υποβαθμίζουμε. Άρα λοιπόν, όντως πρέπει να περάσουμε σε μια αναθεώρηση του σκεπτικού μας και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και στο εξής προσγειωμένα, ομαλά, αλλά με γνωστοποίηση των καταστάσεων που υπάρχουν. Δηλαδή, γνωστοποίηση ότι πάσχουμε όλοι μας. Όλοι μας. Μέσα σε αυτές τις σύγχρονες κοινωνίες, διότι είμαστε έρμεα του συστήματός τους. Άρα, θα πρέπει να γνωστοποιήσουμε το πρόβλημα και να δούμε πώς μπορεί να επέλθει κάποια λύση. Άρα, ξεκινώντας από αυτό, κύριε Βιαννίτη, τη γνωστοποίηση. Το επόμενο βήμα ποιο είναι? Μετά από την γνωστοποίηση, μετά από τη διαπίστωση της διαταραχής, της παθολογίας που υπάρχει σε ένα τομέα και αυτό ακριβώς που δείχνουμε, ένα σημάδι, ένα σημείο παθολογίας, δυσλειτουργίας ενός συστήματος. Χρειάζεται κανείς ουσιαστικά να μπει, να σταματήσει αυτό το οποίο τους παράγοντες οι οποίοι συντελούν στη δυσλειτουργία, το πρώτο πράγμα, σταματάω δηλαδή αυτό το οποίο επιβαρύνει ήδη την ψυχοπαθολογία. Mm-hmm. Και τότε μπορεί να ανοιχτεί η προοπτική της θεραπείας πλέον. Άρα έτσι. Σταματάμε, ανακαλύπτουμε όμως πρώτα τους παράγοντες. Να δούμε ποιοι είναι οι παράγοντες. Διαπιστώνουμε δηλαδή πρώτα το πρόβλημα. Φυσικά. Πρώτα απ' όλα πάσχεις από κάτι. Ένα βήμα. Και θέλετε κάτι να κάνουμε? Θέλετε να το εστιάσουμε περισσότερο στην Ελλάδα? Διότι Έλληνες μας παρακολουθούν, έτσι, κατά μεγαλύτερο, κατά το μέγιστο ποσοστό. Άρα θα πρέπει να δούμε στην πατρίδα μας. Στην πατρίδα μας. Πάσχουμε. Και πάσχουμε διότι έχουμε κάποια συμπτώματα που οδήγησαν στην ασθένεια. Ποια είναι αυτά τα συμπτώματα?
Αυτά θα δούμε συνέχεια, κύριε Λουκοφρίδη, μόλις μπούμε από το διαφημιστικό διάλειμμα που θα κάνουμε σε λίγο. Για να δούμε, στην πατρίδα μας έχουμε προβλήματα και ψάχνουμε να βρούμε λύσεις. Μήπως τελικά οι λύσεις που δίνουμε είναι λύσεις οι οποίες είναι επιφανειακές και πρέπει να πάμε πιο βαθιά, λοιπόν, αυτό που είναι και το θέμα της ομιλίας που θα κάνετε το Σάββατο στις 7 και κάτι, 7 και 4, Δωδώνης και 36 φίλες. Δώστε 16 φίλες και φίλοι με δωρεάν είσοδο, ελεύθερη είσοδο για όλους και όλους, όπου ο αγαπητός καλεσμένος μας σήμερα, ο κύριος Βιαννίτης, θα εξηγήσει αυτό το θεμελιώδες και θα αναλύσει το θεμελιώδες αυτό το θέμα. Ποιο, Μαρία Παλικάρα? Η θεραπευτική διάσταση ελληνικής φιλοσοφίας και η ερμηνεία στο σήμερα. Η εφαρμογή της στο σήμερα. Είναι πάρα πολύ. Είναι σήμερα, αν πάντα αυτό που ανέφερε και ο κύριος Γλυκοφρίδης, που πράγματι είναι το αίτημα της φιλοσοφίας, διαχρονικό αίτημα, η διαρκής απάντηση στο ερώτημα το ποιος είμαι, γιατί λειτουργώ έτσι όπως λειτουργώ, γιατί σκέφτομαι όπως σκέφτομαι, σήμερα στις παρούσες συνθήκες σήμερα είναι αυτό απαραίτητο. Το αίτημα είναι αναγκαιότητα. Και θα μας, είναι αναγκαιότητα. Θα μας εξηγήσετε και στην ομιλία, αλλά και σήμερα θα το ξεκινήσουμε, πώς αυτό μπορεί να γίνει. Ακριβώς. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Κύριε Βιαννίτη, είχαμε μείνει σε εσάς που είχατε πει ότι η φιλοσοφία είναι μια αναγκαιότητα στις μέρες μας. Μπορούμε να δούμε, λοιπόν, γιατί είναι αναγκαιότητα. Γιατί είναι αναγκαιότητα. Έτσι, αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Γιατί και την εφαρμογή της φιλοσοφίας. Γιατί θα σου πει ο άλλος, κύριε Παλικάρα, θα σου πει και τι με ενδιαφέρει εμένα η φιλοσοφία. Με ενδιαφέρει η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία θα μου δώσει να φάω. Έτσι δεν είναι, κύριε Ακριτικού, κύριε Κουκορέμπα, κύριε Βαρελά. Φυσικά. Θα μου δώσει εμένα. Αυτό θα πει ο πρώτος. Το πρώτο που θα πει ο κάθε Έλληνας και Ελληνίδας, και σας το λέω εγώ. Έτσι και μιλάμε για τον μέσο όρο. Η φιλοσοφία θα μου δώσει να φάω. Δεν θα σου δώσει να φας, να σου γεμίσει το στομάχι, αλλά θα σου γεμίσει το νου. Φιλοσοφία. Μισό λεπτό. Θα σου γεμίσει το νου. Άρα, άμα σου γεμίσει το νου. Θα σου θρέψει το νου. Θα σου θρέψει το νου, θα σε κάνει να γίνεις τι, μήπως πιο έξυπνος, μήπως πιο διορατικός, μήπως πιο αποτελεσματικός. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της φιλοσοφίας? Η σοφία. Δεν είναι διορατικότητα πράγματι, δεν είναι εξυπνάδα, είναι η σοφία. Και η σοφία είναι το όλον, όλων αυτών των χαρακτηριστικών που αναφέραμε. Θα συμπεριλαμβάνει. Έτσι. Φιλοσοφία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αναζήτηση της αλήθειας. Και σήμερα ζούμε μέσα στο ψέμα, ζούμε μέσα σε ένα κατακαιρματισμό. Φιλοσοφία επίσης είναι η επιδίωξη της σύνθεσης. Το να συνθέσω όλο αυτό το οποίο αντιλαμβάνεται το αισθητό μαζί με αυτό που είναι το αόρατο, να κατανοήσω την ομοτέλεια την οποία λειτουργεί το αισθητό. Αυτό ακριβώς, αυτή λοιπόν η πορεία θέλω είναι να της θεραπείας. Πιο λιανά. Πιο λιανά. Εγώ ξαναλέω, γιατί με ενδιαφέρει να είμαστε μπαμ μπαμ στο μέσο Έλληνα και Ελληνίδα. Αυτή τη στιγμή θα σου πει, κύριε Βιαννίτη, εγώ η φιλοσοφία πού θα με βοηθήσει να φάω τώρα που έχω πρόβλημα. Γιατί νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Δηλαδή, μήπως τελικά η φιλοσοφία θα του δημιουργήσει τέτοια προσωπικότητα, ούτως ώστε όχι μόνο θα του δώσει να φάει, αλλά θα τον κάνει πιο άρτιο άνθρωπο και θα μπορέσει έτσι να αντιμετωπίζει τα προβλήματα της καθημερινότητας με διαφορετικό τρόπο. Και όχι με σκύψιμο του κεφαλιού, στα λαγούμια μέσα, πέσιμο του ηθικού και όλο αυτό που βιώνουμε τώρα. Αγέλαστος ανθρώπους. Καταλάβατε που θέλω να το εξηγήσω. Θα έλεγα, θα το έβαζα στην εξής βάση. Και αμέσως μετά θέλω τη γνώμη σας, κύριε. Θα έλεγα στην εξής βάση, ότι ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα και άμεσο πρακτικό πλεονέκτημα είναι αυτό η ελευθερία σκέψεως. Τώρα πιστεύουμε ότι κάνουμε ελεύθερες επιλογές, αλλά ζούμε μέσα σε έναν κόσμο όπου κάποιοι άλλοι έχουν επιλέξει πριν από εμάς το τι θα σκεφτούμε, τι επιλογές θα κάνουμε. Γιατί έχουν τα συμφέροντα. Όλο αυτό είναι το διαχρονικό παιχνίδι της εξουσίας και το πώς αυτό λειτουργεί. Είπατε, η ελευθερία είναι να μπορώ να κάνω μία ελεύθερη επιλογή, να έχω μία βούληση και όχι μία βούληση να είμαι η μαριονέτα την οποία κάποιος άλλος κινεί τη βούλησή μου. Mm-hmm. Το να το διαπιστώσω αυτό, ότι όλα αυτά τα οποία σκέπτομαι έχουν πιθανόν ενδοβοληθεί, έχουν μπει μέσα μου από ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο διαχειρίζεται την πληροφορία, διαχειρίζεται τη δύναμη της εικόνας, την κοινωνία του θεάματος. Αυτό είναι φιλοσοφία. Το να μπορώ να βρω την ατομικότητά μου, τη μοναδικότητά μου, να μπορώ να κάνω ελεύθερα επιλογές, αυτό είναι φιλοσοφία. Εάν δεν μπορέσω να το κάνω αυτό, ο Πλάτωνας είχε ένα παράδειγμα με τον Ηνίοχο, έτσι, που έχει αυτή την αναλογία που μου έλεγε για
τον άνθρωπο που τον παρομοίαζε σαν μια άμαξα με τα άλογα και τον αναβάτη, τον ηνίοχο που είχε. Ότι η κανονική φύση του ανθρώπου έχει να κάνει ότι η άμαξα πηγαίνει όπου θέλουν τα άλογα. Ο ηνίοχος, ο αναβάτης, ο αμαξάς μπορεί να λέει ότι θέλω να πάω στη Λάρισα για παράδειγμα και να ξεκινάει. Αλλά θα πάει όπου θέλει το άλογο. Άμα δει μια φοράδα για παράδειγμα το άλογο, θα πάει προς τα εκεί. Άρα, αν δεν έχεις λοιπόν τον ηνίοχο, αν δεν μπορείς να έχεις τα γκέμια, που τι σημαίνει, τον έλεγχο του συναισθηματικού σου σώματος, τον έλεγχο του νοητικού σου σώματος, που τι σημαίνει αυτό, χρειάζεται να απαντήσεις την ερώτηση το ποιος είμαι, δηλαδή πώς λειτουργώ, πώς λειτουργεί ο νους, πώς λειτουργεί η σκέψη, πώς λειτουργεί το συναίσθημα. Έτσι. Αν δεν το βρω αυτό, δεν μπορώ να είμαι ηνίοχος και να θέσω την κατεύθυνση. Γίνεται πολύ σαφής. Όπου μου βάζουν οι άλλοι να πηγαίνουν. Άρα μιλάμε για ελεύθερους ανθρώπους πλέον, για ελεύθερες επιλογές, για κριτική και όχι μασημένη τροφή και όλη αυτή τη γνώση που δήθεν είναι επιλογή, αλλά δεν είναι επιλογή. Είναι κατευθυνόμενη. Έτσι. Κύριε Γλυκοφρύδη. Συμφωνώντας και επαυξάνοντας ακριβώς τα ίδια πράγματα, μπορώ να πω απλά ότι ενώ η ψυχολογία, η ψυχοθεραπεία σε βάζει σε ένα δρόμο, σε ένα δρόμο γιατριάς για να φτιάξει ενδεχομένως ένα όργανο που δυσλειτουργεί, η φιλοσοφία σου δείχνει όλους τους δρόμους για να επιλέξεις ποιος είναι ο δρόμος που σου ταιριάζει. Άρα λοιπόν, η έννοια της ελευθερίας, της βούλησης, η έννοια του επιθυμητού είναι ακρογωνίως λίθος πάνω στην φιλοσοφία και στην ψυχολογία, ψυχοθεραπευτική. Και τη φιλοσοφική ψυχοθεραπεία, στο πούμε. Να σας πω τώρα όμως. Πολύ σωστά. Να μου πείτε. Συμφωνώ. Θέλω να ρωτήσω όμως τώρα, ο κόσμος μας βλέπει, ο οποίος ενδεχομένως, πολλές περιπτώσεις, να μην έχει δουλειά, να μην έχει εργασία δηλαδή, ή να έχει πολύ λίγα χρήματα ή να περνάει τρομακτικές δυσκολίες ή να έτσι, αυτός ο κόσμος, σε αυτόν τον κόσμο τι θα πούμε ότι η φιλοσοφία, ακριβώς όπως το ξεκίνησα και με τον κύριο Βιαννίδη, σας δω το ίδιο ακριβώς, βοηθάει δηλαδή στα πρακτικά προβλήματα, θα τον βοηθήσει πρακτικά στη σύσταση, αυτό καταλαβαίνω τι λέτε, ότι η οποιαδήποτε θεραπευτική προσέγγιση θέλει χρήματα. Αυτό είναι γεγονός, για να πάρεις ένα φάρμακο. Πλην όμως, η φιλοσοφία σε βοηθάει να φτιάξεις ο ίδιος τα νεφρά σου. Να σας τα πω απλά. Δεν σου κάνει αιμοκάθαρση, σου δίνει η δυνατότητα να κάνεις νέα νεφρά, να τα ξανααναδομήσεις πάλι. Άρα λοιπόν θα έλεγε κανείς ότι η φιλοσοφία είναι η βάση. Είναι η βάση διότι και η φύση και ο λόγος πρέπει να συμπράττουν μαζί στον άνθρωπο για να καταλάβει. Χωρίς να υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχει νόηση. Δεν υπάρχει κατανόηση. Ακούστε και εγώ. Γίνεται ένα φερόμενο άνθρωπο. Αντί να φέρει ο ίδιος τον εαυτό. Αντί να φέρει ο ίδιος, αυτό που είπαμε, την ελευθερία. Αλλά πάλι θα σας το πω. Εγώ έχω μισή φέτα ψωμί για να περάσω και νερό. Το ίδιο έχετε και εσείς, μισή φέτα ψωμί και νερό, όσο έχω κι εγώ. Εσείς όμως, επειδή είστε πιο φιλοσοφημένος από μένα και έχετε αντιμετωπίσει, έχετε δομήσει έναν καλύτερο εαυτό, μπορείτε να αντιμετωπίσετε τη δυσκολία και να προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο, που δεν είναι βεβαίως να μείνουμε στη μισή φέτα και στο νερό, είναι να ανεβούμε. Αλλά έχετε δομημένο εαυτό, έχετε γνωρίσει τον εαυτό σας, έχετε κάνει την δικιά σας ενδοσκόπηση, ούτως ώστε εμένα, που αύριο μπορώ να φύγω και να πάω και να χαθώ, γιατί θα πω καταστράφηκα, διαλύθηκα, έλειωσα. Αυτό προσπαθώ να σας πω τόση ώρα. Δηλαδή, εμένα, ναι, εσείς μπορείτε να είσαστε πολύ καλύτερος από εμένα, ναι, διότι ακριβώς έχετε τη φιλοσοφία. Αυτό θέλω να πω. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει? Κύριε Μπεξή, η φιλοσοφία στηρίζεται στην κατανόηση του ανθρώπου πάνω σε τρία πράγματα. Στο σήμερα. Διαχρονικά. Και ναι, στο σήμερα ακόμα περισσότερο. Στη σημερινή. Ακόμα περισσότερο. Θέλω να το πάμε στο σήμερα. Επιμένω, ακόμα βοηθήστε με στο σήμερα. Και στο σήμερα ακόμα περισσότερο. Ειδικά στο σήμερα. Ότι στα πάντα κυριαρχούν τρία πράγματα. Ένα είναι ο φόβος του θανάτου, η τότε τρίτης λίμπητο, όπως τη λέει ο Φρόιντ. Ο φόβος λοιπόν του θανάτου είναι το ένα πράγμα που είναι και η βάση της φιλοσοφίας. Το δεύτερο, το οποίο κυριαρχεί, είναι η απληστία. Οποιοδήποτε σύστημα, οικονομικό, φιλοσοφικό κλπ. Κυριαρχείται από την απληστία. Το τρίτο πράγμα είναι η ανοησία. Αν το σύμπαν έχει όρια, η ανοησία δεν έχει, είναι ευρύτερη. Άρα λοιπόν, τη στιγμή που με τη φιλοσοφία. Μας θέσατε τρία λοιπόν, να τα ξαναπούμε. Καταλάβει. Τρεις, ανοησία.
Φόβος, απληστία, ανοησία. Φόβος, στιγμή... απληστία θανάτου, μη βιάζεται σιγά. Όχι, φόβος θανάτου. Φόβος θανάτου, απληστία και ανοησία. Και ανοησία. Τη στιγμή που ο άνθρωπος τα συνειδητοποιήσει αυτά, έχει κάνει ήδη το πρώτο βήμα να ξανακάνει νέα τα νεφρά του. Να σας τα πω έτσι απλά. Και μας ενδιαφέρει απόλυτα, γιατί αυτά δεν στοιχίζουν τίποτα. Άρα δηλαδή οχυρώνει η φιλοσοφία τον άνθρωπο. Ορίστε το. Οχυρώνει δηλαδή η φιλοσοφία τον άνθρωπο. Σαφώς, τον αναδομεί εκ των έσω. Ενώ η οποιαδήποτε θεραπευτική προσέγγιση είναι φάρμακο εκ των έξω. Μάλιστα. Πολύ ωραία, κατανοητότατο. Να πω κάτι. Παρακαλώ. Τις τελευταίες δεκαετίες, ίσως η όλη τάση της ψυχολογίας σαν επιστήμη δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αναβάπτιση στις αρχικές πηγές. Εκτός από τον Φρόιντ, ο οποίος αναγνώρισε και έδειξε τις ρίζες στον Πλάτωνα, τον πατέρα της ψυχανάλυσης, ο Φρόιντ δηλαδή, τα τελευταίες δεκαετίες έχουμε την υπαρξιακή ψυχολογία, μεγάλους ψυχοθεραπευτές του καιρού μας, τον Ίρβιν Γιάλομ, ο οποίος έχει γράψει βιβλία τα οποία είναι βασισμένα επάνω στην σκέψη του Επίκουρου. Έχει το βιβλίο, το κήπος του Επίκουρου, που ακριβώς απαντάει σε αυτό το θέμα, στο φόβο του θανάτου. Το πόσο καλύτερος τρόπος ουσιαστικά που έχει βρει ο ίδιος εμπειρικά μέσα από 30 χρόνια και πλέον άσκηση στην ψυχοθεραπευτική πρακτική, ότι η σκέψη του Επίκουρου είναι ένα φάρμακο της ψυχής, που σε βοηθάει ακριβώς να ξεπεράσεις, να υπερβείς αυτό το φόβο του θανάτου. Πέρα από αυτό, αυτό που πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το ερώτημα, για τον σύγχρονο άνθρωπο, τον άνεργο, αυτόν που βρίσκεται σε απελπισία, αυτόν που είναι σαν διέξοδο. Που είναι σαν διέξοδο, ακριβώς. Έρχεται ο επίκτητος και έρχεται μπροστά μας, ολοζώντανος, που μας έλεγε, και αυτή είναι και η βάση σήμερα της γνωσιακής ψυχοθεραπείας. Μας έλεγε αυτό το... Γνωσιακή της ψυχοθεραπείας. Ψυχοθεραπεία. Ναι, η γνωσιακή ψυχοθεραπεία τι λέει? Λέει αυτό που έχει σαν ακρογωνίο θεμέλιο λίθο, τη ρίση του επίκτητου, ταράσουν δε τους ανθρώπους ούτα πράγματα, αλλά τον περί των πραγμάτων δόγματα. Ότι δεν μας ταράζουν οι καταστάσεις, αλλά το πώς σκεφτόμαστε για αυτές, πώς τις ερμηνεύουμε. Αυτό είπα πριν. Εγώ που δεν είμαι φιλοσοφημένος και ο κύριος Γλυκοφρίδης είναι, εγώ θα χαθώ, είναι δεδομένο. Ενώ ο κύριος Γλυκοφρίδης, που έχει τη φιλοσοφία και έχει δομήσει έναν εαυτό, θα μπορέσει να το ξεπεράσει. Τι σημαίνει όμως αυτό πρακτικά? Αυτό μπορούμε να το αναλύσουμε. Ότι αν απέναντι στον εξωτερικό συνθήκη της ανεργίας ή του γεγονότος ότι δεν έχω 10 ευρώ στο λογαριασμό μου ή δεν έχω καθόλου λογαριασμό, okay, η ερμηνεία σου είναι η απελπισία, η αίσθηση του αδιέξοδο, η παρέτηση, αυτό σου λέει ο επίκτητος είναι κάτι το οποίο προέρχεται από τον τρόπο που σκέφτεσαι γι' αυτό. Μπορείς απέναντι σε αυτή τη συνθήκη να δώσεις μια διαφορετική ερμηνεία που σε οδηγήσει σε διαφορετική δράση. Και να δηλαδή προσαρμοστείς, ότι δεν είναι... μισό το. Να μην φτάσεις στην παρέτηση. Να προσαρμοστείς. Όχι μόνο να προσαρμοστείς, να χειριστείς πρώτα απ' όλα την κατάσταση. Και ενδεχομένως να την αλλάξεις. Μα πας για μόνο να την αλλάξεις. Μόνο όταν βλέπω ότι ένα πρόβλημα μπορώ να το χειριστώ και εστιαστώ στη λύση, θα δω τη λύση. Όταν βλέπω το πρόβλημα και εστιάζομαι στο ότι δεν μπορώ, πράγματι δεν μπορώ, μπαίνω στην απελπισία. Μήπως, αυτή λοιπόν, η κατανόηση είναι η βάση της γνωσιακής ψυχοθεραπείας που σε καλεί να αναγνωρίσεις τον τρόπο που σκέφτεσαι για τα πράγματα. Μήπως λοιπόν σήμερα μας περνάνε αυτό το ότι χαθήκαμε, τελειώσαμε, δεν μπορούμε να ζήσουμε, και το μεταφέρουν για να χτυπήσουν ακριβώς μέσα μας όλο αυτό το συναίσθημα που θέλουν να ισοπεδώσουν, του αγώνα, της φιλοσοφικής ενατένισης της ζωής, που η φιλοσοφία πλέον δεν είναι θεωρία, είναι πράξης. Μήπως έτσι, γιατί βλέπουμε ότι τα 2-3 τελευταία χρόνια έχουμε γίνει καλύτεροι άνθρωποι πρώτα απ' όλα μέσα από τις δυσκολίες. Με συγχωρείτε. Καταλαβαίνουμε καλύτερα τον πόρο του διπλανού μας. Δεν είναι έτσι, κύριε Ακριβώ? Δεν είναι έτσι, κύριε Κόρεμπα? Άρα, μήπως τελικά εμείς οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είμαστε πιο φιλόσοφοι από ό,τι φανταζόμασταν και αρχίζουμε και ανακαλύπτουμε πλέον τον πραγματικό μας εαυτό, αλλά θέλουμε και βοήθεια? Εγώ θα τον δέστρεφα και θα έλεγα ότι ακριβώς επειδή μας έλειπε η φιλοσοφία, επειδή μας λείπει ακριβώς αυτός ο τρόπος αντίληψης των πραγμάτων, είναι που έχουμε φτάσει εδώ σήμερα. Και ότι αυτή είναι η αναγκαιότητα που χρειαζόμαστε. Γιατί πράγματι αυτοί που έχουν την εξουσία
είναι προς όφελός τους, προς συμφέρον τους, να έχουν φοβισμένους ανθρώπους. Γιατί ο φοβισμένος άνθρωπος τι κάνει. Ο φοβισμένος άνθρωπος τι κάνει. Πηγαίνει στα γνωστά. Είμαστε πλάσματα της συνήθειας. Πηγαίνουμε εκεί που είναι γνωστό, κοπάδι, που να έχουμε την ασφάλεια. Φιλοσοφία προϋποθέτει την τόλμη να γνωρίσω, να αντικρίσω το άγνωστο και να το γνωρίσω. Και είναι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε σήμερα. Βλέπουμε όμως ότι και συμπεραίνουμε ότι και ήδη έχετε αναφερθεί σε αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Άρα, λογικό είναι ότι δεν έχουμε κάτι καινούριο στο σήμερα. Πρέπει να αναζητήσουμε την ερμηνεία των ιδεών των παρατηρητών. Για άλλη μια φορά πάμε πίσω. Για άλλη μια φορά πάμε πίσω για να βρούμε λύσεις για το σήμερα. Δεν περιμένουμε κάτι καινοτόμο να έρθει. Δεν περιμένουμε κάτι καινοτόμο να έρθει. Απλά πρέπει να κάνουμε. Και για το μέλλον. Και για το μέλλον. Ακριβώς. Κυρία Κουρδικού. Εγώ μέσα από την πολύ αυτή ενδιαφέρουσα συζήτηση έχω επισημάνει κάποια πράγματα. Νομίζω ότι με βάση αυτό που είπε η κυρία Παλικαρά, πρέπει ο καθένας να γίνει φιλόσοφος του εαυτού του. Και όλοι μαζί συμπράττοντας να βγάζουμε όλα αυτά τα πορίσματα που θα βοηθάνε και τον συνάνθρωπο. Αυτό είναι το ένα. Μετά. Όπως είπατε και εσείς, κυρία Μπεξή, γυρνάμε πίσω στα παλιά. Τα παλιά τα ξεχάσαμε. Καλό είναι να τα επαναφέρουμε και με βάση τη φιλοσοφία που αυτή λάμπει ανά τους αιώνες στην Ελλάδα και αυτή γνωρίζουμε, τους αρχαίους ελληνικούς φιλοσόφους. Έχω επισημάνει τρία πράγματα από όλα αυτά που είπατε. Τελικά, αυτό που θα βοηθήσει τον σύγχρονο άνθρωπο, μήπως είναι η θεραπευτική οδός της φιλοσοφίας αυτό και ακριβώς. Τη διάκριση αξιών. Τι χάσαμε για τη διάκριση των αξιών. Mm-hmm. Αυτή την εποχή διανύουμε μια εποχή κρίσης αξιών. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει ελευθερία, τι σημαίνει δικαιοσύνη, τι σημαίνει δημοκρατία. Ίσως η φιλοσοφία μέσα από όλους αυτούς τους μεγάλους φιλοσόφους, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, λέω εγώ τη βάση μας, μας βοηθήσει να κατανοήσουμε για άλλη μια φορά κάποιες έννοιες. Μετά. Δηλαδή, πιάνετε ένα κομμάτι εδώ ότι υπάρχουν λέξεις και έννοιες που δεν καταλαβαίνουμε πολλές φορές. Έτσι ακριβώς. Έτσι, έτσι ακριβώς. Δεν γνωρίζουμε τι σημαίνουν οι λέξεις. Είναι έτσι, κύριε Ζωφρίδη. Ακριβώς. Είναι αναμφίβολα έτσι. Το 500 π.Χ. ο Παρμενίδης γράφει ένα βιβλίο περί φύσεως, όπου τελειώνει στο τέλος ότι στην ανθρωπότητα δεν θα επέλθει αίσιον αν δεν επαναπροσδιορίσει τη γλωσσική σημειολογία. Αυτό γράφεται το 500. Τη γλωσσική σημειολογία. Τι σημαίνει αυτό, μας το πείτε. Εάν δηλαδή, τι σημαίνει κάθε λέξη. Ναι, ναι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε όταν λέμε σε αγαπώ ότι είναι αγάπη. Τι σημαίνει. Τι σημαίνει αγάπη, είναι το πώς σου κουβαλάω στην πλάτη μου, το πώς σε άγω στην πλάτη μου, σε μεταφέρω. Και όχι το πώς σου ρίχνω βιτριόλι εάν δεν είσαι δίπλα μου. Αγαπάω δηλαδή σημαίνει ότι ξέρω να υποφέρω και να επομίζομαι τα βάρη των άλλων. Οι λέξεις δηλαδή έτσι αναλύεται η αρχαία ελληνική. Θα κάνω και μια μικρή παρένθεση. Γιατί το ρήμα αγαπάω, γιατί το έχουμε ακούσει και αυτό ότι οι Έλληνες λέει δεν ξέρανε τη λέξη αγάπη. Είναι αρχαίο ελληνικό. Είναι το ρήμα αγαπάω, αγαπώ. Έτσι δεν είναι. Μήπως κάνω λάθος. Δεν κάνετε λάθος. Εκτός από την έννοια της αγάπης, να πάμε στην έννοια του απείρου, που είναι αυτό που δεν έχει υποστεί εμπειρία εκ της πειράς, άρα εδώ προσδιορίζεται ότι η εμπειρία προέρχεται από το κάψιμο, έτσι, και το άπειρο είναι το απροσδιόριστο και όχι το απεριόριστο. Είναι να άλλη μια λάθος λέξη. Είναι αυτό που είχαμε πει, γι' αυτό έκανα την επίθεση. Είναι ότι η αρχή της σοφίας είναι να επισκεφτούμε τον ονομάτων επίσκεψης. Δηλαδή να ξέρουμε ακριβώς τη λέξη με τις εννοίες. Ακριβώς. Το είπε πάρα πολύ. Ο Αντισθένης το έλεγε πολύ σωστά. Ο Σοκράτης ήταν ο πρώτος εννοιολόγος, αναφέρεται από τον, από τον Αριστοτέλη. Αυτό μπορούμε να πούμε με σχετική σιγουριά, με απόλυτη σιγουριά για τον Σοκράτη, είναι ότι εισήγαγε την μέθοδο της επαλληλίας, έτσι, και την ενοιολογία. Άρα λοιπόν, θέλουμε να καθορίσουμε και πάλι τις έννοιες. Εάν δεν επαναπροσδιορίσουμε τις έννοιες, είμαστε χαμένοι. Είμαστε. Πολύ ωραία. Θέλουμε σλόγγαν. Στην τηλεόραση θέλουμε σλόγγαν. Λέμε επαναπροσδιορισμός των εννοιών. Τέρμα. Λακωνισμός στην λακωνισμός. Γίνεται μου λακωνική. Πρέπει να μάθουμε. Να ψηφίζουμε τον πολιτικό που λέει λίγα. Έτσι. Πρέπει να μάθουμε τι εννοούμε όταν μιλάμε. Όταν μιλάμε. Δηλαδή, όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Ζωφρίδης, όταν λέω αγαπώ κάποιον, είμαι έτοιμος να απομιστώ και βάρη. Και να θυσιαστώ. Να θυσιαστώ για αυτόν. Και να το θυσιάσω για το εγώ μου. Αγαπώ σήμερα μπορεί να είναι και στις πρώτες φορές είναι ότι κοιτάω να δω τι θα αποφεληθώ. Ναι. Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές. Αυτή η κοινωνία έτσι μας έμαθε, κύριε. Ναι, ναι, και έτσι, δεν μας έμαθε έτσι. Και έτσι λειτουργεί. Όμως, δεν μας έμαθε έτσι. Αυτό το σύστημα, το ξενόφερτο και μη ελληνικό, που ξεχάσαμε τις ελληνικές αξίες, ξεχάσαμε τις ελληνικές κοινωνίες, τις ελληνικές κοινωνίες αρχαιότητας, ξεχάσαμε την έννοια της θυσίας, τα χάσαμε όλα αυτά. Και τελικά τι κάνουμε, παίρνουμε ένα
σύστημα από το εξωτερικό που μας έχει έρθει και μη ελληνικό, έτσι, το υιοθετούμε, πάμε σε μια καπιταλιστική απολύτως κοινωνία η οποία βασίζεται στο χρήμα σαν στιγνή μονάδα εξουσίας που διαχωρίζει τους ανθρώπους, που κρίνει τη μοίρα χωρών, οικογενειών, ανθρώπων, ανθρώπων, ζωντανών ανθρώπων, τους βυθίζει στην απελπισία και στη φτώχεια. Και εμείς υιοθετούμε αυτό το σύστημα. Δεν πρέπει λοιπόν να δούμε, και αυτό θα είναι και το θέμα της ομιλίας του Σαββάτου. Το ξαναλέμε. Φίλες και φίλοι, 7 η ώρα, θα δώσει 36 στον Πολωνό, ελεύθερη είσοδος για όλες και όλους. Ο κύριος Βιαννίδης θα μας κάνει την τιμή να είναι εκεί, 7 και 4 περίπου θα ξεκινήσουμε, όπου εκεί θα μας αναλύσει την ψυχοθεραπευτική, με συγχωρείτε, δύναμη της ελληνικής φιλοσοφίας. Και υπάρχει λύση. Δηλαδή, κύριε Βιαννίδη, από ό,τι καταλαβαίνουμε, μας λέτε πως υπάρχει ένα μοντέλο, υπάρχει ένας τρόπος, τον οποίο θα ανακοινώσουμε βεβαίως και τα σεμινάρια που έχουμε, θα έχουμε τη χαρά να κάνουμε μαζί, που θα τα ξεκινήσουμε από την 1η του μηνός, 1η Απριλιά, που δεν είναι αστείο. Δεν είναι ψέμα. Δεν είναι ψέμα, είναι αλήθεια. 1η Απριλίου λοιπόν, εμείς ξεκινάμε τα σεμινάρια αυτά. Αυτό θα ενημερώνετε το πρόγραμμα αυτοΐασης που λέγεται. Αυτό το πρόγραμμα αυτοΐασης. Ένα λοιπόν εργαστήρι θεραπευτικής εγκύμησης. Είναι ένα εργαστήρι πάνω στην ολιστική ιερή ιατρική του ασκληπιού. Τέλεια. Αυτό θα το ξεκινήσουμε εδώ, 36, την 1η Απριλίου, στις 7 η ώρα, Δευτέρα. Ημέρα Δευτέρα. Οπότε εκεί και αύριο στην ομιλία ακριβώς θα δώσουμε αυτές τις αρχές, το τι σημαίνει ακριβώς αυτή η ολιστική σκέψη, αυτή η ιερή ιατρική του Ασκληπιού, που προηγείται της Ιπποκράτειας ιατρικής, που αυτή ήταν η αναζήτηση του θείου και το πόσο σύγχρονη είναι σήμερα και πώς τα τελευταία χρόνια, ίσως αυτό που το ξεκίνησε και ο κύριος Γλυκοφρίδης στην αρχή, που έλεγε το πόσο σημαντικό είναι η ψυχολογία μας απέναντι στην κατάσταση του οργανισμού. Σήμερα αυτή είναι η ιερή ιατρική αναγνώριση ολιστικής σκέψης. Λοιπόν, είναι η αναγνώριση ότι ό,τι σκεφτόμαστε και ό,τι νιώθουμε μετατρέπεται σε μια βιοχημική διαδικασία στο σώμα μας. Βιοχημική διαδικασία, ό,τι σκεφτόμαστε. Ότι η δυσλειτουργία, για παράδειγμα, του πεπτικού συστήματος δεν είναι ανεξάρτητη και αυτόνομη από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, για παράδειγμα, το νευρικό σου σύστημα, ο τρόπος σκέψης σου ή λειτουργεί το συναίσθημα. Γι' αυτό είπατε και ολιστική, δηλαδή. Ακριβώς. Για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Η σκέψη αυτή, ότι το παν συνδέεται, το κάθε συνδέεται με το παν. Αυτή ακριβώς είναι η έννοια της ιερής ιατρικής. Λοιπόν, ξεκινάμε στην 1η Απριλίου, φίλες και φίλοι, τα σεμινάρια που θα πάρετε πληροφορίες τηλεφωνώντας στα τηλέφωνά μας 210-3840-676 και 211-7050-171-172. Μπορείτε να παίρνετε πληροφορίες για τα σεμινάρια τα οποία θα αναλύσουμε. Ξεκινάμε την 1η Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7. Αύριο, βέβαια, και στην ομιλία θα αναλύσουμε ακόμα περισσότερο τι θα διδάξετε, πώς θα διδαχθεί. Θα είναι δεν είναι απλώς κάτι μαθήματα, είναι ένα εργαστήριο που έχει να κάνει ακόμα και με τις τωρινές ασθένειες που αντιμετωπίζουμε. Και βιωματική εμπειρία, έτσι. Βεβαίως. Και βιωματική εμπειρία. Από όλα αυτά, βιωματική εμπειρία, και είναι και μια πορεία κάθαρσης. Είναι μια πορεία ψυχοθεραπείας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που το ξεκινάμε και το κάνουμε μαζί. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Μας συνδέει μια μεγάλη φιλία. Είναι, είναι μια αλήθεια. Έχει ζητηθεί από το κοινό. Είναι μοναδικό αυτό. Είναι ευκαιρία που ξεκινάει. Είναι μοναδικό αυτό και μπορεί να δώσει αυτό που λέμε λύσεις. Εδώ στην Ελλάδα, και το δυστυχώς είναι σε αυτά τα πράγματα που έχουμε μείνει πολύ πίσω, υπάρχουν στο εξωτερικό, γνωρίζω συναδέλφους στην Αγγλία οι οποίοι έχουν ξεκινήσει προγράμματα και εργαστήρια, σεμινάρια πάνω ακριβώς σε αυτό το θέμα. Εδώ ένας ψυχοθεραπευτής Αμερικανός έρχεται από τη Νέα Υόρκη κάθε χρόνο και κάνει ολόκληρη περιοδία και κάνει εγκυμήσεις μέσα στα ασκληπία. Καιρός να αναλάβουμε το κάνουμε και εδώ μας. Και αυτό που μας λείπει είναι η γνώση. Πρέπει να πάρουμε τη γνώση. Έχουμε χάσει πράγματα. Έχουμε χάσει γνώση την οποία μας έχουν αποκρύψει. Εμείς λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό επίσης το σεμινάριο το ξεκινάμε μαζί με όλα τα άλλα τα οποία έχουμε βάλει σειρά, γιατί θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη βιωματική εμπειρία την οποία θα μας διδάξετε, το εργαστήριο αυτό το οποίο δημιουργούμε. Και στο θέμα της γνώσης, τώρα σήμερα θα κάνουμε κάτι που έχουμε να το κάνουμε από πέρσι το καλοκαίρι. Θα δώσουμε μία μοναδική προσφορά βιβλίων, γιατί γνώση είπαμε. Γνώση πια ξέρουμε. Εντάξει, γιατί καίγαν τα βιβλία. Γιατί τα καίγανε, γιατί καταδιώκαν τα βιβλία. Γιατί τα βιβλία είχαν γνώσεις. Γιατί όταν διαβάζεις και παίρνεις στοιχεία, έχεις και κρίση. Πάμε να δούμε λοιπόν τα βιβλία που θα δώσουμε σήμερα. Προσέξτε, αυτό που θα κάνουμε, αυτή την προσπάθεια έχουμε το καλοκαίρι να την κάνουμε. Τη βγάζουμε για όσα αντίτυπα υπάρχουν, γιατί είναι πραγματικά μοναδική. Θα δώσουμε, προσέξτε, πόσα βιβλία. Πάμε στα πρώτα. Απλά θα σας τα αναφέρω επιγραμματικά. Η Ναυμαχία
της Ναυπάχτου. Έτσι. Άγνωστες δόξες, σελίδες δόξες του μεσαιωνικού ελληνισμού. Όλα για την αυταρχία της Ναυπάχτου. Οι αρχαίοι Έλληνες Ολυμπιονίκες. Εδώ έχουμε τα ονόματα, τους άθλους, της πόλης καταγωγής. Φοβερή καταγραφή με αναλύσεις. Βιογραφικά μέσα βλέπει ο καθένας που νίκησε και μας δείχνει το μεγαλείο των Ελλήνων και την εξάπλωσή τους. Τα μυστήρια των καβύρων Τελχίνων και η λατρεία του Ποσειδώνα. Ένα άλλο κομμάτι που δεν ξέρουμε. Τι ήταν οι Τελχίνες? Γνώση. Η Πυθαγόρας αριθμολογία. Τι σχέση είχαν οι αριθμοί με τον Πυθαγόρα και γιατί παίζανε πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων οι αριθμοί? Τι ήταν ο αριθμός 1, ο 2, τι εξέφρασε, ο 3 κτλ. Κτλ. 4 βιβλία. Τα πρώτα. Όλα μαζί είναι, σας το λέω, δεν είναι ξεχωριστά. Αυτό που θα ακούσετε εκεί στο τέλος είναι για όλα μαζί όσα ήσουν. Το επόμενο, παρακαλώ. Πάμε να δούμε τα επόμενα. Εδώ. Ομοιρικό λεξικό διεθνών λέξεων του Κώστα του Δούκα. Εδώ τι αποδεικνύεται? Ότι η γαλλική και αγγλική γλώσσα, γιατί είναι λεξικόνα, προέρχεται από την ελληνική και έχει τα στοιχεία μέσα. Ο κορυφαίος εν ζωή σήμερα ομιλητής μας, ο κύριος Κωνσταντίνος Δούκας, που έχει μέσα λεξικό, βγάζει την αγγλική, βγάζει την ελληνική και αποδεικνύει πως περίπου 7.000 τύποι λέξεων από τις ομοιρικές την έχει πάρει η αγγλική και τις έχει σαν βασικές τις λέξεις και η γαλλική. Η ελληνική γνώση, η ελληνική προϊστορία του παγκοσμίου πολιτισμού. Θα ανακαλύψουν τα παιδιά και οι νέοι ότι ξέρουν αγγλικά, διότι είναι ελληνικά. Η βασική τους, η δομή είναι ελληνική. Η ελληνική προϊστορία του παγκοσμίου πολιτισμού. Η εξάπλωση των Ελλήνων. Ένα πολύ μεγάλο βιβλίο. Και αυτό στην προσφορά. Κωδικός 9. Δηλαδή, πάλι με τους αριθμούς. Τι σημασία έχουν, τι είναι λεξάριθμοι, τι είναι όλο αυτό το οποίο βγάζουν. Τι περίεργες υπτώσεις υπάρχουν. Εν 9. Δηλαδή, ότι το 9 μας φτιάχνει τον αριθμό. Και το εν, η λέξη 9 είναι εν ίσον 1. Ναι, ανάποδα το εν. Άρα πάλι 1. Αλφα, το πρώτο γράμμα, άρα πάλι το 1. Άρα μας βγάζει 111 το 9. Τι είναι αυτό, όλα αυτά τα εξηγούμε στο βιβλίο με πάρα πολλά άλλα παραδείγματα. Οι Ελληνίδες του Μεσαιώνα και ο εκπληκτισμός της Ευρώπης. Και ας έρθουν μετά οι Γερμανοί να μας πούνε οι φίλοι μας, γιατί εγώ δεν έχω κανένα λόγο τίποτα, αλλά καλό είναι να γνωρίζουν ποιοι τους εκπολίτησαν και πώς. Από την αρχαιότητα ακόμα. Έτσι, πριν πούνε όλα αυτά και κάνουν εναντίον των Ελλήνων δυστυχώς. Πάμε στο επόμενο. Γιατί ο γερμανικός λαός, εκτός από αυτούς οι οποίοι είναι εγκάθετοι και θέλουν την καταστροφή της Ελλάδος, εγώ θέλω να πιστεύω πως έχει και πολλούς φιλέλληνες και ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε την Ελλάδα. Ας μάθουν όμως και οι άλλοι τι γίνεται εδώ πέρα με την πραγματική ιστορία. Κοσμική εποπτεία. Αριστοτελική. Η θεωρία του Αριστοτέλους λοιπόν για το σύμπαν. Το αρχαιολογικό ημερολόγιο. Όλο το αρχαιολογικό ημερολόγιο. Πώς μετράγανε το χρόνο οι προγονείς μας. Ούτε αυτό το ξέρουμε. Τεράστιο βιβλίο, γύρω στις 400 σελίδες. Μεγάλο σχήματος και αυτό. Αρχαιολογικές φράσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούμε και σήμερα. Που δείχνει ότι είμαστε ο ίδιος λαός. Διότι οι λέξεις που χρησιμοποιούσαμε τότε, οι εκφράσεις, είναι οι ίδιες σε πάρα πολλά. Δηλαδή, πώς λέμε, ήδη άσπρη μέρα. Πώς ήταν η άσπρη μέρα? Ήταν ο λαχνός που παίρνανε μέσα από το, για να πάρουν άδεια μέσα από το κράνος στην αρχαιότητα για να φύγουν να πάρουν άδεια οι στρατιώτες. Λοιπόν, εδώ όλα και με πολλές ανασυφρές που διατηρούνται μέχρι σήμερα. Τα μυστικά της μακροζωίας. Εδώ θα δείτε. Ο άνθρωπος είναι προορισμένος να ζει 130 και 150 χρόνια βιολογικά. Και πάμε, μέχρι στιγμής είναι 12 και άλλα 2. Πάμε να τα δούμε. Και 2 εκπληκτικά ιστορικά μυστήρια. 14 βιβλία, φίλες και φίλοι. Και βιβλία ποιότητος, έτσι. Φιλοπίμην, ταξίδι μύησης και αυτογνωσίας του διαχρονικού Έλληνα. Ένα υπέροχο μυθιστόρημα. Αλκαίος ο Λέσβιος, μια ιστορία πάθους και ευδαιμονίας στην Ελλάδα του 6ου αιώνα π.Χ. Στη Μυτιλίνη, ο Αλκαίος, η μεγάλη αυτή προσωπικότητα, 2 ιστορικά μυθιστορήματα, σύνολο 14 βιβλία και η τιμή που σας είπαμε, που σας λέμε μάλλον, είναι μόνο 14 βιβλία μεγάλου σχήματος, είναι μόνο 49 ευρώ. Καταλαβαίνετε γιατί τεράστια προσφορά ομιλούμε. Τηλεφωνείτε λοιπόν, κλείνετε τις σειρές και αποκτήστε αυτή τη μεγάλη προσφορά που κάνουμε τώρα σήμερα από το καλοκαίρι που, είχαμε, που τη βγάλαμε για πρώτη φορά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, με το θέμα που ήταν η θεραπευτική δύναμη της ελληνικής φιλοσοφίας. Αλλά όπως βλέπουμε, κύριε Βαρελά, όλα συνδέονται. Βεβαίως. Και ο πολιτισμός είναι γνώση. Οπότε μπορούμε να δούμε και το επόμενο μας θέμα. Το επόμενο μας θέμα, στα μυστικά περάσματα πάλι, μπορούν να μπουν οι φίλοι και να δούνε. Στην Ουγγαρία, λοιπόν, καταστρέφουν τα χωράφια του Καλαμποκιού που έχουν τους σπόρους της Μονσάντο. Τι είναι η Μονσάντο? Είναι μια εταιρεία η οποία παράγει μεταλλαγμένα. Το βλέπουμε και στις οθόνες. Δικαίωμά τους. Μισό λεπτό, να το ξεκαθαρίσω. Δικαίωμά τους να παράγουν μεταλλαγμένα οι άνθρωποι. Εμείς απλά δεν τα θέλουμε. Mm-hmm. Εντάξει. Δεν έχουμε το δικαίωμα να μην τα θέλουμε. Άμα γνωρίζεις, φυσικά και δεν θα τα θέλεις. Ναι, μπράβο. Να η γνώση λοιπόν.
Άμα γνωρίζεις τι είναι το μεταλλαγμένο και τι σου δημιουργεί, δεν θα τα θέλεις. Γιατί τρως μια ντομάτα και είναι λες και τρως χαρτί. Εντάξει, και πολύ απλά. Και την παίρνεις και συγκεκριμένες συσκευασίες που είναι όμοια. Λες έχουν βγει από τη μηχανή. Γκλουπ, γκλουπ, γκλουπ. Μα δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι παλιά τις ντομάτες που τρώγανε, κύριε Βιαννίτη, από την Κρήτη τώρα εσείς είσαστε, έτσι ξέρετε, ας πούμε, από ντομάτα, είχαν κάτι ντομάτες, οι οποίες ήταν ακανόνιστες. Ήταν και έτσι, τώρα βγαίνουν όλες σε μια φάμπρικα. Τι έγινε λοιπόν στην Ουγγαρία? Τι έγινε λοιπόν, η Ουγγαρία, μας λέει εδώ η δημοσίευση αυτή, έλαβε μια τολμηρή στάση έναντι της Μονσάντο, ας πούμε, να μας το δείξουν τα παιδιά και στο Wall, αν θέλουν, για να τα βλέπετε κι εσείς. Και όπως μας ενημερώνει ο αναπληρωτής υφυπουργός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Ουγγαρίας, ο κύριος Μπόκναρ, έχουν καταστρέψει σχεδόν 1000 στρέμματα καλαμποκιού που βρέθηκαν να έχουν το έδαφος με γενετικά τροποποιημένα. Εγώ θα τους πω, έβγε στους Ούγγρους. Φυσικά. Έβγε. Και φυσικά. Στον υπουργό τους και μπράβο τους, και μακάρι και εδώ πέρα να ξυπνήσουν επιτέλους και να δράσουν αναλόγως. Διότι αυτό το μεταλλαγμένο επίσης δεν αναπαράγεται. Έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ένα σπόρο. Ήταν ο σπόρος Terminator που είχε πει ο κύριος Κατσαρός όταν είχαμε καλέσει. Βέβαια, και ο κύριος Κατσαρός θα ξαναέρθει στην εκπομπή σύντομα. Είχε μιλήσει για αυτό το θέμα πολύ αναλυτικά. Και εδώ βγάλαμε και τον κώδεξ αλιμεντάριους και δώσαμε μεγάλη διάσταση. Όλα αυτά συνδέονται, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Είναι έλεγχος πραγματικά της παραγωγής ολόκληρης. Ελέγχουν την παραγωγή. Δεν μπορεί κάποιος που έχει σπείρει ένα χωράφι τους σπόρους αυτούς να τους κρατήσει ή ένα μέρος, ας πούμε, για να ξαναφυτέψει. Πρέπει οπωσδήποτε να πηγαίνει να πληρώνει σε αυτούς τους κυρίους σπόρους. Γιατί οι σπόροι είναι άχρηστοι. Και είναι και φανταστείτε άλλα πολλά, τι έχουν υποστεί. Έλεγχος διατροφής, εξάρτηση κλπ. Να τα πάρετε λοιπόν τα μεταλλαγμένα σας, δικαίωμά σας, και να τα βάλετε στον κόρφο σας. Έτσι, εδώ. Να τα βάλετε, να τα κρύψετε, να μην φαίνονται τουλάχιστον. Εντάξει, εμείς δεν τα γουστάρουμε τα μεταλλαγμένα σας. Πάμε λοιπόν, κυρία Παλικάρα, γιατί να σου πω κάτι. Κάτι πρέπει να πούμε τα πράγματα. Δεν μπορεί συνέχεια να είμαστε political correct και να μιλάμε όπως γουστάρουν αυτοί. Εντάξει. Να τα βάλουν στον κόρφο τους λοιπόν, να μην τα βλέπουμε. Δεν τα γουστάρουμε τα μεταλλαγμένα τους. Δεν γουστάρουμε να γίνουμε υποχείρια του συστήματος αυτού που θέλει τη διατροφή μας. Γιατί η διατροφή είναι ένας άλλος τεράστιος πραγματικά τρόπος για να αναπτύξεις το πνεύμα. Δηλαδή, τι τρως. Όπως λένε, ό,τι τρως είσαι. Έτσι, με τον ίδιο τρόπο λοιπόν. Ό,τι τρως σου δημιουργεί, έρχεται και στον εγκέφαλο και με τον ίδιο τρόπο σκέπτεσαι. Έτσι, μην ξεχνάμε πως οι Άγγλοι, οι απεικιοκράτες, όταν θέλουν να διαλύσουν τους Ιρλανδούς, τους κάνανε την πατάτα, ορίσαν την πατάτα ως βασικό προϊόν και κανένα άλλο. Και τους βάζανε και τρώγανε πατάτες. Με αποτέλεσμα να έχουμε μια τρομακτική γενοκτονία του Ιρλανδικού πληθυσμού από αυτή τη μονοκαλλιέργεια και τη μόνη κατανάλωση πατάτας. Αυτά είναι καταγεγραμμένα στην ιστορία. Άρα αυτό δείχνει ότι τους είχαν υποδουλώσει, χαλάει το μυαλό, δεν δουλεύει τίποτα, άρα έχουμε υποχείρια. Βλέπουμε όμως το φαγητό μπορεί να προκαλέσει την ίαση του οργανισμού, όπως και η φιλοσοφία. Είναι έτσι, κύριε... Πράγματι, όπως και η τροφή σου είναι το φάρμακό σου που έλεγε και ο Ιπποκράτης, πράγματι η γνώση, το να αρχίσεις πραγματικά να ξεκαθαρίζεις μέσα σου αυτό το θέμα και κυρίως, να εδώ θα βάλω ένα θέμα για παράδειγμα. Πώς μπορείς να κάνεις έναν λαό, για παράδειγμα, να τρώει ένα μόνο είδος τροφής? Ο μόνος τρόπος είναι να ελέγξεις και να χειραγωγήσεις την επιθυμία του. Και είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, ακριβώς σήμερα, γιατί θέλουμε αυτά που θέλουμε. Γιατί η όλη καταναλωτική κοινωνία στηρίζεται σε αυτό, στη δημιουργία της επιθυμίας. Έχουμε έναν εκπληκτικό σε δύναμη μηχανισμό, το μηχανισμό της διαφήμισης, την πληροφορία της εικόνας που διακινείται, ώστε με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να σε κάνει συνεχώς να βρίσκεσαι σε μια κατάσταση του ανικανοποίητου και να θέλεις το κάτι παραπάνω. Μιλήσαμε προηγουμένως για τα τρία βασικά, το φόβο και την απληστία που μιλήσαμε. Εδώ είναι ακριβώς πώς υπάρχει ένας υποσυνείδητος μηχανισμός. Υποσυνείδητος που σημαίνει ότι δεν τα αναγνωρίζω ότι αυτό το οποίο με κάνει και να το νιώθω σαν επιθυμία είναι κάτι που μου έχει δημιουργηθεί μέσα μου. Είμαι σαν ένα προγραμματισμένο άτομο το οποίο έχει συγκεκριμένες επιθυμίες. Θεραπεύεται αυτό? Το ποια να είναι θεραπεία. Η θεραπεία είναι ακριβώς, βεβαίως. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με τη θεραπεία, με τη γνώση. Το πρώτο, το βασικό, ακριβώς. Είναι ακριβώς αυτή η απάντηση στο ποιος είμαι. Δηλαδή, γιατί σκέφτομαι όπως σκέφτομαι, γιατί θέλω αυτά που θέλω. Αυτή η διεύρυνση και η απάντηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια διεύρυνση της επίγνωσης, της αυτεπίγνωσης. Αρχίζω και καταλαβαίνω ότι, για παράδειγμα, ο τρόπος που σκέφτομαι
έχει διαμορφωθεί στο παρελθόν, μέσα από την παιδική μου ηλικία, μέσα από ένα προγραμματισμό. Έχω κάποιες πεποιθήσεις μέσα από αυτές. Αλλά πώς τις διαμόρφωσα αυτές τις πεποιθήσεις και πώς μπορώ τώρα συγκεκριμένα, αν βρίσκομαι στο τώρα, ώστε απέναντι στην εξωτερική πραγματικότητα, εγώ πονάω, μπαίνω στη δημιουργία του πόνου. Ο πόνος είναι η απελπισία, είναι η παραίτηση, είναι η αίσθηση του αδιέξοδου, η αίσθηση ότι δεν μπορώ να το χειριστώ. Πώς περνάω από αυτό, ώστε να δώσω μια διαφορετική ερμηνεία απέναντι στα προβλήματα που έχει η ζωή, ώστε μπορώ να τα χειριστώ. Αλλά δεν θα φτάσω ποτέ σε αυτή μια κατάσταση, ώστε να μπορώ αντικειμενικά, ορθολογικά να δράσω, όταν δρώ μέσα από συναισθηματική λογική και από μια λογική η οποία δεν μου ανήκει. Άρα στο εργαστήρι που θα κάνουμε, θα ξεκινήσουμε την 1η Απριλίου, Δευτέρα, ημέρα Δευτέρα, 7 η ώρα, και είπαμε, μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο για να παίρνετε περισσότερες πληροφορίες, και αύριο στην ομιλία που θα κάνουμε στις 7 η ώρα στον Κολονό, Δωδώνης 36, με ελεύθερη είσοδο για όλες και όλους, εκεί θα πούμε ακόμα περισσότερο, περισσότερα πράγματα για το πώς μπορούμε να θεραπευτούμε, πώς μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια άλλη λογική, όπως καταλαβαίνουμε, η οποία λογική θα μας αλλάξει και τις ανάγκες μας, θα μας προσδιορίσει διαφορετικά την υπόστασή μας και γιατί βρισκόμαστε εδώ και τι κάνουμε. Δηλαδή θα κάνει τη δουλειά εργασία. Μιλήσατε για τις λέξεις. Ναι, μου δώσετε το λόγο να αμέσως. Τη δουλειά εργασία, σας βλέπω, είσαστε έτοιμος. Ναι. Τη δουλειά εργασία, τη δουλειά εργασία, έχουμε χρόνο, θα τα πείτε όλα, μην φοβάστε. Δηλαδή να μην παράγουμε έργο, να παράγουμε δουλική εργασία, δουλικό έργο, μάλλον ούτε καν έργο, δουλικό. Σαν υποχρέωση. Με υποχρέωση. Έτσι. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε λοιπόν την οτροπία. Λοιπόν, δεν σας βλέπω, δεν κρατιέστε, κύριε Γλυκοφίδη. Για πείτε, θέλουμε να τα ακούσουμε. Γιατί ο λόγος σας είναι επίσης καυστικός. Εκείνο το οποίο σου δίνει να καταλάβεις είναι την έννοια της επιθυμίας. Πρέπει να επιθυμείς. Όχι, δεν πρέπει. Πρέπει να επιθυμείς έντονα. Εκείνο που πρέπει να ξέρεις όταν επιθυμείς είναι ότι πρέπει να μάχεσαι με το θάνατο σε μαρμαρένια αλόνια. Εκείνο το οποίο έχεις σαν σπαθή και ασπίδα είναι την αρετή. Εάν αυτά τα τρία πράγματα, την επιθυμία, τη μάχη με το θάνατο και τις αρετές, δεν τα έχεις στον φορέα τον οποίο, ο οποίος σε κατέχει, είσαι εξοφλημένος. Αυτά λοιπόν προσδιορίζουν τρία στοιχεία που ο σημερινός άνθρωπος δεν τα έχει. Δεν υπάρχει αρετή, δεν υπάρχει μάχη με το θάνατο και η επιθυμία πλέον υπήρξε, αλλά χωρίς την αρετή είναι καταστροφή. Εδώ θα δώσω σε εσάς το λόγο να συνεχίσετε πάνω στην αρετή που είστε πιο ειδικός, το πώς δουλεύει η αρετή πάνω στον ψυχισμό του ανθρώπου, λέγοντας μόνο ετούτο. Στην ψυχολογία υπάρχει η λεγόμενη αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Ό,τι φοβάσαι ή επιθυμείς οδηγείται με έναν άγνωστο μηχανισμό στην αυτοεκπλήρωσή του. Αυτό να το πείτε, να το ακούγουν οι φίλοι και οι φίλες τηλεθεατές και τηλεθεατές, και εμείς το ακούμε με μεγάλη προσοχή, γιατί και εμείς είμαστε ουσιαστικά τηλεθεατές και τηλεθεατές. Για να το ξαναπείτε βασικά, για να το, ξαναπείτε. Αυτό που φοβάσαι ή επιθυμείς οδηγείται με έναν άγνωστο μηχανισμό στην αυτοεκπλήρωσή του. Λέγεται αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Μα εγώ δεν είμαι ειδικός, δίνω σε εσάς το λόγο για να μιλήσετε για την αυτοεκπληρούμενη προφητεία και την αρετή. Αλλά όπως το ακούμε εμείς, αυτό εξηγεί σε όλους και όλους μας πολλά πράγματα. Δηλαδή, αν ατομικά φοβούμαστε και λέμε πάει καταστραφήκαμε, λιώσαμε, θα καταστραφούμε. Και αν αυτό ένας το νιώθει, δύο, τρεις, πέντε πείσουνε μέσω των τρόπων που μπορούνε ένα ολόκληρο λαό και ένα ολόκληρο έθνος ότι πέθανε, το έθνος θα οδηγηθεί προς το θάνατο. Έτσι τουλάχιστον εγώ το αντιλαμβάνομαι, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Εσείς πώς το βλέπετε? Εγώ πιστεύω ότι ο υποσυνείδητος έλεγχος του νου μας έχει οδηγήσει όλους να είμαστε υποταγμένοι στο φόβο. Και ίσως αυτό είναι και το τελικό στάδιο, παύλα, σχέδιο, να υποταχθούμε, να είμαστε υπόλογοι στο φόβο και από εκεί και πέρα να οδεύσουμε προς τα εκεί που θέλουν εκείνοι που θέλουν να οδεύσουμε προς τα εκεί. Και ίσως με έναυσμα αυτό που είπατε, κύριε Γλυκοφρίδη, μπορούμε τελικά να καταλάβουμε και τον αντίον. Δηλαδή, το ότι μπορούμε όλοι να σκεφτόμαστε θετικά, να σκεφτόμαστε αυτά που θέλουμε να επιτεύξουμε, τα θετικά για τη ζωή μας και να οδηγηθούμε σε αυτά. Άρα να πάρουμε την άλλη. Την άλλη οδό. Την άλλη οδό. Πολύ ωραία. Αυτοί που μας έχουν απαγορεύσει. Αυτοί που μας έχουν απαγορεύσει. Και το δρόμο της αρετής, όπου η φιλοσοφία. Α, μπράβο. Και θα ακούσουμε αμέσως, σας, κύριε Βιαννίτη, αφού ακούσουμε και τη γνώμη του κύριου Κουκορέμπα. Πώς τα βλέπετε, κύριε Κουκορέμπα, είναι έτσι? Υπάρχουν τεράστια αποθέματα γνώσης, τα οποία είναι άμεσα εφαρμόσιμα σήμερα. Στο πρακτικό κομμάτι. Στο πρακτικό κομμάτι, βεβαίως. Αλλά βλέπετε, σήμερα δεν υπάρχει, ας πούμε, παράδειγμα μάθηση, υπάρχει εκπαίδευση.
Πρέπει να ψάξουμε, να βρούμε τη χαμένη γνώση δηλαδή και να την φέρουμε στο σήμερα, να την εφαρμόσουμε. Και να την κάνουμε πρακτική. Βεβαίως. Να την κάνουμε πρακτική. Βεβαίως. Και μην φοβάστε, να σας πω, μην τους φοβάστε. Μην τους φοβάστε, μην σας πείθουν δηλαδή ότι τελειώσαμε. Στο λέω σε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα, σε κάθε συμπατριώτη και συμπατριώτησα. Εάν εμείς πιστέψουμε ότι μπορούμε να τα αλλάξουμε τα πράγματα, θα τα αλλάξουμε και θα τους ισοπεδώσουμε και θα τους ρίξουμε στη θάλασσα. Και αυτούς και όποιους άλλους κουνάνε τις μαριονέτες εδώ πέρα και παίζουν, με τον πόνο του κάθε Έλληνα και Ελληνίδας, με το μέλλον ενός ολόκληρου έθνους. Εντάξει, να τους πετάξουμε στη θάλασσα. Μπορούμε να το κάνουμε, αρκεί να το πιστέψουμε και να έχουμε όραμα. Εντάξει. Κύριε Βιαννίτη, αυτή ακριβώς την κουβέντα που είπε πριν ο κύριος Κοφρίδης περί αρετής, περί αυτής της προφητείας, όπως είπατε, της αυτοεκπληρούμενης, μπορείτε να μας την αναλύσετε λίγο περισσότερο? Ναι, έχει να κάνει με αυτό το οποίο, με μια νομοτέλεια, με ένα νόμο που ίσως και θα το έχετε ακούσει, που λέμε το νόμο της έλξης. Ότι ό,τι σκέφτεσαι, ό,τι υπάρχει μέσα σου, αυτό έλκεις. Εάν για παράδειγμα φοβάσαι μέσα σου, η σκέψη σου είναι φοβική, το συναίσθημά σου είναι φοβικό, έλκεις τις συνθήκες αυτές οι οποίες θα επιβεβαιώσουν το φόβο. Μάλιστα. Okay. Εγώ φοβάμαι λοιπόν. Ας πάρουμε τον εαυτό μου, έτσι. Εγώ φοβάμαι στην καθημερινότητά μου ότι ξαφνικά το ITM δεν θα μπορεί να μου δώσει λεφτά. Να πάω πάρω το μισθό μου, τη σύνταξή μου. Φοβάμαι. Φοβάμαι ότι αύριο θα πεινάσω, ότι αύριο θα γίνει πόλεμος, ότι αύριο θα έχω αλεύρι, ότι αύριο δεν θα έχω να ψωνίσω, ότι αύριο θα χάσω τη δουλειά μου, ότι αύριο... Φοβάμαι. Αυτό που φοβάμαι τώρα, πώς μπορώ να το αλλάξω αυτό? Θα σου έλεγα ότι εφόσον αυτό το φοβάσαι, θα ζεις τη ζωή σου. Άστε. Και θα βιώνεις τη ζωή σου μέσα σε μια κατάσταση φόβου. Θα σου έλεγα, να πεθάνω, θα σου έλεγα και θα μου έλεγε σήμα. Θα μπορούσες ήδη να μου απαντήσεις. Άρα είμαι ήδη πεθαμένος. Βέβαια, αφού φοβάμαι. Ναι. Έτσι είναι. Σωστό. Και θα μπορούσες. Άρα τι ζω? Συγγνώμη. Ζω. Είναι ζωή αυτή. Νομίζω ότι ζω. Είναι μία μορφή ζωής. Άρα είμαστε σε ένα. Είναι σαν να έχεις ένα αεροπλάνο το οποίο μπορεί να πετάξει. Αλλά τελικά το χρησιμοποιείς μόνο και μόνο για να πας από το ένα χωράφι στο άλλο. Άρα είμαι σε ένα Matrix. Είμαι σε ένα Matrix. Ναι, θα χρησιμοποιήσουμε και την ορολογία. Άρα νομίζω ότι ζω, αλλά εγώ είμαι πεθαμένος. Το σημαντικό είναι να καταλάβουμε όμως ότι το Matrix δεν υπάρχει εκεί έξω, υπάρχει εδώ μέσα. Α, μπράβο. Το πιο σημαντικό. Okay, αυτό είναι το σημαντικό, το Matrix. Άρα αυτή η τύπη έξυπνη. Θα μπορούσες να με ρωτήσεις, εσύ που φοβάσαι. Εγώ φοβάμαι, ναι. Ότι είναι να μην φοβάμαι. Είναι με τέτοιο που δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον να μην φοβάμαι. Είναι αυτό. Εδώ έρχεται ο επίκτητος που είπαμε, που σου λέει ότι είναι αναλόγως προς το πώς σκέφτεσαι. Και άμα φυσικά και φοβάμαι. Και τα νεφελίμ. Φυσικά και φοβάμαι. Να σου πω λίγο. Μα το πρόβλημα δεν είναι. Προσέξτε, μας έχουν γεμίσει λοιπόν. Το πρόβλημα δεν είναι ο φόβος. Ναι. Δηλαδή, μας έχουν γεμίσει με φοβίες σε όλα τα επίπεδα. Καταστρεφόμαστε, έρχονται οι κομήτες από εκεί πέρα. Ταινίες για τους κομήτες. Το τέλος της γης 2012. Τώρα πήγε 2015. Πώς το πήγανε. Καταστρέφεται ο κόσμος, λιώνουμε, τελειώνουμε. Και γιατί ζούμε, ρε παιδιά? Okay. Να πω και κάτι επίσης από την αντίστροφη πλευρά πάλι για τον επίκτητο, που συμβούλευε να αντικρίζουμε το φόβο μας κατάματα. Συμβουλευτική και ότι βλέπαμε δηλαδή. Ακριβώς αυτή είναι η πλευρά της συμβουλευτικής φιλοσοφίας, έτσι. Να αντικρίσεις αυτό το οποίο φοβάσαι κατάματα και να δεις. Και σου έλεγε, φοβάσαι την αρρώστια. Γιατί τη φοβάσαι την αρρώστια? Γιατί φοβάσαι, ξέρω εγώ, αν αρρωστήσει η γυναίκα σου, ο σύντροφος, το αγαπημένο σου πρόσωπο? Και σε οδηγεί να καταλάβεις ότι το φοβάσαι αυτό και το αντιπαλεύεις, γιατί μέσα σου θεωρείς ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να αρρωσταίνουν. Άρα η φιλοσοφία. Ότι αυτό είναι, ξέρω εγώ, κάτι το κακό. Μάλιστα. Δεν είναι ενταγμένο μέσα στην κοσμική τάξη, δηλαδή η κίνηση του πάνω και το κάτω, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι έξω από την κοσμική τάξη. Αυτό με φοβίζει. Αυτό που μας λέει ο επίκτητος και μας λέει και η φιλοσοφία είναι ότι είναι δυνατόν να μπορούμε να ερμηνεύουμε την πραγματικότητα χωρίς αυτή η ερμηνεία να με οδηγεί στο φόβο, αλλά να με οδηγεί στην ελπίδα, στην πίστη, στην εμπιστοσύνη για τον εαυτό ότι μπορώ να χειριστώ το πρόβλημα. Άρα πάμε στο ανάποδο, δηλαδή εκεί που θέλουν να μας πείσουν ότι πρέπει να φοβόμαστε, αυτό που είπατε πριν, κύριε Ακριτικού. Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν, κύριε Κοφρίδη, αυτό που ορίσαμε ως... πώς το είπατε, γιατί μπερδεύομαι... Θα σας εξηγήσω τώρα. Μπράβο, εξηγήστε. Λοιπόν. Αλλά αυτό που είναι κύριε Ακριτικού, φιλοσοφία... να πάρουμε το θετικό. Το θετικό, το γυρίσουμε. Τέλος πάντων, θετικό αρνητικό. Όχι, θετικό είναι. Θέλετε, να γυρίσουμε αυτό
που μας έχουν μάθει ως αρνητικό, ναι. Δηλαδή την προφητική αυτή κατάσταση, κατάσταση σε θετικό. Που δημιουργεί, ναι. Που δημιουργεί ο εαυτός μας αυτό και ουσιαστικά χτίζει ένα μέλλον που εμείς ήδη μέσα από τις φοβίες μας και το αρνητικό να το φτιάξουμε θετικό. Εγώ το βλέπω σωστό αυτό, δεν ξέρω, διαφωνείτε. Και πριν μου απαντήσει, θέλω να ρωτήσω για κάτι. Τα πράγματα αλλάζουν από μονάδα ή πριν να υπάρχει μια συλλογική. Και σε αυτό μετά. Από μονάδα για να πάει στο σύνολο, που το σύνολο πάλι είναι πάλι μια μεγαλύτερη μονάδα. Έτσι, δηλαδή η μονάδα είναι η βάση. Ωραίο αυτό, μου άρεσε. Η μονάδα είναι έτσι. Η βάση. Ο άνθρωπος είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά όταν φτιάξει ένα σύνολο, το σύνολο πρέπει να λειτουργεί σαν μονάδα. Ακριβώς. Υπάρχει και το νόμος τριάδας εδώ. Mm-hmm. Ότι από τη στιγμή που τρεις ενέργειες βρίσκονται μαζί, περνάνε σε μία μονάδα παραπάνω. Πώς λέμε, άντρας, η γυναίκα είναι ένα ζευγάρι. Αλλά να έρθει και ένα τρίτο, το παιδί, γίνεται μία μονάδα οικογένειας. Ολοκληρώνει. Ένα κύτταρο καινούργιο. Το οποίο επίπεδο δηλαδή. Ναι. Οπότε η φιλοσοφία αυτό κάνει. Ακριβώς. Σου δίνει την αίσθηση της μονάδας και του παγκόσμιου σπερματοαποθέτη. Αυτός είναι ο ελληνισμός. Μέσα στη φιλοσοφία δημιουργεί μια επανάσταση. Μια επανάσταση στην πραγματικότητα του τότε και του σήμερα, αν θέλετε, με το κεκτημένο. Επανάσταση είναι απομυθοποίηση, φιλοσοφία είναι επανάσταση, είναι απομυθοποίηση, φιλοσοφία είναι μια διαρκής πάλι, όπου όταν πεθάνεις πρέπει να είσαι άσπρος, αγνός. Και να πεθάνεις όποτε θες εσύ. Όχι όποτε το θέλει. Εμένα μου άρεσε πραγματικά. Γιατί ξέρετε, σήμερα δίνουμε λύσεις. Σήμερα πρέπει να το πούμε αυτό. Μέσα από την προσπαθώ να με κόβετε μόλις ξεκινήσω. Καλά και εγώ. Αφήστε με. Με συγχωρείτε. Όχι. Είστε συμπαθέστατος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποια χρόνια και εσείς το ίδιο σε μένα. Που γνωριζόμαστε. Λοιπόν, η έννοια λοιπόν του φιλόσοφου, που ο φιλόσοφος μαζί με τον ψυχοθεραπευτή είναι ένα πράγμα. Είναι το μπρος και το προφίλ, ας το πούμε έτσι, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι η έννοια της απομυθοποίησης και της επανάστασης. Εάν λοιπόν ο Έλληνας φιλοσοφήσει, μπει μέσα στη φύση, δει πώς είναι η φύση, δει την κρυμμένη αρμονία και ότι αυτό που υπάρχει σήμερα δεν υπάρχει, δεν είναι αρμονία, αλλά είναι η αρμονία που μας δίνουν να καταλάβουμε, αλλά υπάρχει κρυμμένη αρμονία του Ιάλωμη του Ηράκλειτου. Πώς το είπατε αυτό, δεν ακούσατε καλά. Η κρυμμένη αρμονία. Του Ηρακλήτου. Βεβαίως. Ο Ιάλωμη είναι επικτήτιος και Ηρακλήτιος. Φύση κρύβεται στη φυλή, όπως είχε πει και ο Ηράκλειτος. Η τη φύση αρέσει να κρύβεται. Βεβαίως. Όταν λοιπόν φτάσει εκεί. Και κάνει απομυθοποίηση και γίνει αγωνιστής και ξέρει ότι θα παλέψει με το θάνατο και θα είναι άσπρος, λευκός, με την έννοια της αρετής, τότε δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, έμεινε αθάνατος. Μάλιστα. Εντάξει. Πολύ ωραία. Αυτό ήθελα να πω, ότι δίνουμε, αυτή τη στιγμή δίνουμε πρότυπα στους φίλους και φίλες, στους αγαπητούς συμπατριώτες και συμπατριώτες, λέμε αυτή τη στιγμή και αναλύουμε, ότι μη φοβάστε, διαχειριστείτε τις καταστάσεις. Δηλαδή η διαχείριση των καταστάσεων μέσω της γνώσεως είναι αυτό που δίνει τη λύση. Ναι, μπορεί να είναι δύσκολα τώρα. Αγωνιζόμαστε για να τα κάνουμε καλύτερα. Δεν καταθέτουμε τα όπλα, αλλά γνωρίζουμε ότι έχουμε ιτηθεί προσωρινά για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση να ελευθερωθούμε. Διότι ακόμα πολλοί κόσμος, ξέρετε, δεν καταλαβαίνει ότι έχει ιτηθεί. Μισό του. Δεν ιτηθήκαμε, γνωρίζει... κοιμηθήκαμε. Ναι, προσωρινά είπα. Προσωρινά έχουμε ιτηθεί σε όλα τα επίπεδα. Κοιμισμένοι είμαστε. Κοιμισμένοι, αλλά ιτημένοι κοιμισμένοι. Ιτημένοι κοιμισμένοι. Ο κοιμισμένος είναι ιτημένος. Σαφώς και είναι. Ο ιτημένος γιατί δεν δρά. Είναι, αλλά είναι εν δυνάμει. Όταν κατανοήσει λοιπόν την ήττα του, την προσωρινή, τότε μόνο θα μπορέσει να απελευθερωθεί. Γιατί αυτή τη στιγμή, ξέρετε κάτι, βγαίνουν και τάζουν, πετάνε ψυχουλάκια. Και νομίζω όλα τα ψυχουλάκια αυτά τη ελεημοσύνη που παίρνει. Και κάποιες ελπίδες τις οποίες του δίνουν, που είναι για πλάκα αυτές οι ελπίδες. Δηλαδή να απαιτείς τώρα, να περιμένεις μάλλον από αυτόν που σε διέλυσε, που σε ισοπαίδωσε, από αυτό το σάπιο σύστημα να σε ευεργετήσει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία από αυτό. Μας έχουν πείσει λοιπόν τα ψίχουλα αυτά, έτσι, είναι η ευεργεσία τους και ότι είναι αυτοί που πρέπει να εμπιστευόμαστε σε όλα τα επίπεδα πειρά. Όχι, πρέπει να αλλάξει αυτό. Κύριε Βαρέλα, τη γνώμη σας παρακαλώ. Η γνώμη μου, εγώ θα το έβαζα σε μια πιο σφαιρική βάση. Και με αυτά που άκουσα και από τον κύριο Γλυκοφρύδη και από τον κύριο Βιαννίτη, βγάζω το εξής συμπέρασμα. Έχουν χτυπήσει πάνω στη γνώση, μας έχουν κάνει μια ομάδα ανθρώπων που δεν γνωρίζει πού πηγαίνει, για ποιο λόγο πηγαίνει και τι επιδιώκει. Δηλαδή, τα παιδιά μας, τα σημερινά παιδιά μας, δεν έχουν γνωρίσει την αλάνα. Άρα δεν έχουν ασκήσει το σώμα τους
Εκτός από τα παιδιά της περιφέρειας επαρχίας, όπου και εκεί πλέον και αυτά ακόμα, και αυτά ακόμα τα παιδιά τους έχουν ρίξει άλλα ενδιαφέροντα κενό, τα τηλεπαιχνίδια αυτά που παίζουν στην τηλεόραση, τα κλείνουν μέσα στα σπίτια, για την Αθήνα δεν το συζητώ πια. Άρα χάσαμε, έχουνε, την πόλη. Έχουνε, χάσαμε την πόλη, χάσαμε τη φυσικά, φύση. Τους έχουν χαλάσει τη διατροφή τους και βλέπουμε παιδάκια, ας πούμε, 12, 13, 14, 15 χρονών που θα έπρεπε να είναι αδύνατα με την ενέργεια που έχουν και θα έπρεπε να τις παταλάνε, να είναι ευτραφή. Σωστά, η παχυσαρκία λοιπόν, που στην Ελλάδα είναι ένα μεγάλο θέμα, έτσι. Και αυτό επίσης καλλιεργείται. Και την εδώ παχυσαρκία, λέτε. Και την εδώ και την εκεί, γιατί όλα αυτά συνδέονται. Αν μέσα σε αυτά... Σώμα και πνεύμα συνδέονται. Έχουμε ένα αρνητικό ρεκόρ στην παιδική παχυσαρκία. Αυτό, ναι, ναι. Μετά τους Αμερικάνους νομίζω είμαστε δεύτεροι. Στην Ευρώπη, στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι. Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι. Ναι, παιδικής παχυσαρκίας, δυστυχώς. Αν μέσα σε αυτά προσθέσουμε και το άγχος, θα σας πω κάτι που συγκεκριμένο που το είχα συζητήσει με τον κύριο Γερακούλια σε μια παλιότερη εκπομπή μας. Μου λέει, πάρε ένα πιάτο φαγητό το ίδιο, όποιο θέλεις. Δες το ακούγοντας μουσική, χωρίς τίποτα άλλο, μια ήρεμη μουσική, είναι η καλύτερη τροφή. Και βάλε το ίδιο φαγητό και φάτο μπροστά στην τηλεόραση βλέποντας ειδήσεις. Η ίδια τροφή μετατρέπεται σε δηλητήριο. Να σας πω, μόνο που το είπατε, με ανατριχιάσατε, σας παρακαλώ. Έτσι. Λοιπόν, και ακούστε... είναι και ένα από τα βασικά θέματα πολύ που εξετάζουμε και μέσα στο εργαστήριο. Έτσι, αυτό έτσι, και στο πρόγραμμα. Έτσι, αυτό έτσι, θα το εξετάζουμε και το αναλύσουμε στο εργαστήριο που ξεκινάμε. Τον τρόπο με τον οποίο τρώμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς τρώμε. Ναι, το πώς λοιπόν, τρώμε. Να ξαναδούμε τώρα τη μεγάλη προσφορά που βγάζουμε σήμερα στην εκπομπή. Το ξαναλέω, από το καλοκαίρι έχουμε βγάλει τέτοια προσφορά. Τη βγάζουμε τώρα στην εκπομπή. Πάμε να δούμε τα 14 βιβλία τα οποία προσφέρουμε. 14 βιβλία τα οποία είναι μοναδικά. Πάμε να τα δούμε στις οθόνες μας. Είναι μοναδικά γιατί είναι βιβλία που απευθύνονται σε όλο το γνωσικό, με συγχωρείτε, γνωσιολογικό ορίζοντα. Είναι Αρμαχία Ναυπάκτου, Αρχαία Έλληνος Ολυμπιονίκες, Μυστήρια Καβήρων Τελχίνων και η Λατρεία του Ποσειδώνα, Πυθαγόρης Αριθμολογία. Τι έχουν αυτά τα βιβλία, τι αποδεικνύουν, τι μας γνωρίζουν. Πρώτα απ' όλα, ότι η αρχαία Ελλάδα δεν είναι η Ελλάδα μόνο εδώ, η σημερινή. Είναι η Ελλάδα Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Άρα μας δείχνει το εύρος του ελληνικού πολιτισμού. Μας δείχνει πού είχαν αυτοί αθληθεί, πού είχαν διακριθεί. Και βέβαια, το σύγχρονο, αυτή η σύγχρονη επαγόρευση της ελληνορωμαϊκής πάλης δείχνει ακριβώς πώς έχουμε χάσει τα ηνία. Που πρέπει να αποκτήσουμε και πάλι. Και μόνο η Ιταλία αντέδρασε στεναρά εναντί της απαγορεύσεως. Εμείς βέβαια κάπου το κάναμε γαργάρα. Με συγχωρείτε. Και ο Πούτιν, αν δεν κάνω λάθος. Και ο Πούτιν, η Ρωσία. Μπράβο, έχετε απόλυτο δίκιο. Και η Ρωσία, πρέπει να το πούμε, και παράληψα να μην το λέγαμε, ότι η Ρωσία ακριβώς μέσω του Πούτιν είπε ότι αυτή η ελληνορωμαϊκή πάλι δεν πρέπει, είναι ανεπίτρεπτο να βγει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα μυστήρια των Καβήρων Τελχίνων. Εδώ θα δούμε ποιοι ήταν οι Καβήροι, ποιοι ήταν οι Τελχίνες, ποιος ήταν ο Ποσειδώνας και η λατρεία του. Η αριθμολογία, τους αριθμούς. Τι σημαίνει το ένα για τον Έλληνα, έτσι. Η διάς, η τριάς, έτσι. Και όλοι αυτοί οι αριθμοί μέχρι το 9. Τι έγινε στην ΑΦΑ αυτό, γιατί μπορούσε η Ελλάδα να είναι ελεύθερη από το 1571, από την αρχή της Ναυπάκτου. Γιατί, εδώ είναι όλη η μάχη και γιατί δεν απελευθερώθηκε. Τα επόμενα 4 είναι 14 τα βιβλία, το ξαναλέω, 14 βιβλία. Μόνο 49 ευρώ. Καταλαβαίνετε τι τεράστια προσφορά είναι. Και με τι βιβλία, έτσι. Γιατί το κάθε βιβλίο αυτό, το καθένα είναι καλύτερο από το άλλο. Ομηρικό λεξικό διεθνών λέξεων. Είναι ένα βιβλίο όπου μέσα εδώ αποδεικνύεται ότι η ελληνική γλώσσα έχει μπολιάσει τις ευρωπαϊκές γλώσσες και κυρίως την γαλλική και την αγγλική. Η ελληνική προϊστορία του παγκοσμίου πολιτισμού. Εδώ θα δείτε τη διάχυση των Ελλήνων. Μεγάλο βιβλίο, 450 σελίδες. Κύριε Κουκουρέμπα, μου τα δίνετε λίγο για να τα δείξουμε κιόλας. Για να μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι τίποτα βιβλιαράκι. Αν θέλετε, περάστε μου τα όλα να τα δείξουμε στον κόσμο, να καταλάβει γιατί βιβλία μιλάμε. Ο κωδικός 9, στάδια του ελληνικού αλφαβήτου και της μαθηματικής του δομής. Και οι Ελληνίδες του Μεσαίωνα. Άγνωστα στοιχεία για τις Ελληνίδες. Κοιτάξτε εδώ γιατί βιβλία μιλάμε. Έτσι. Κοιτάξτε εδώ τι μεγάλη προσφορά δίνουμε. Είναι 14 βιβλία με όγκο, με υλικό μέσα. Απίστευτη γνώση. Δηλαδή ουσιαστικά φτιάχνετε μια βιβλιοθήκη σήμερα. Παίρνετε αυτά τα βιβλία και έχετε γνώση σε ένα σωρό επίπεδα, με πραγματικά στοιχεία όμως και όχι παραποιημένα στοιχεία. Διότι την ιστορία την αλλάζουμε. Δυστυχώς. Το έχουμε βιώσει. Πώς αλλάζουν τα βιβλία και πώς παραποιούν την ιστορία. Όχι, εδώ είναι η πραγματική ιστορία. Κοσμική εποπτεία. Όλη ακριβώς αυτή η έρευνα του Αριστοτέλους που βασίζεται στην έρευνα που βασίζεται στην ανακάλυψη των άστρων και των κόσμων. Εδώ θα δούμε σε αυτό το έργο της κοσμικής εποπτείας λοιπόν
θα δούμε τη μυητική, την κορονίδα της μυητικής φιλοσοφίας, τα εποπτικά, όπως ελέγονται. Το αρχαιολινικό ημερολόγιο. Το αρχαιολινικό ημερολόγιο, ένα ογκώδες βιβλίο, να το κρατάω εδώ στα χέρια μου για να καταλάβετε, εδώ, ένα βιβλίο 400 κοντά σελίδων, 410 σελίδων, έτσι, που αναλύεται όλη, εδώ, σε αυτό το βιβλίο, αναλύεται όλη, όλος ο τρόπος με τον οποίο μετράγαν τον χρόνο οι πρόγονοι μας, αυτό είναι το βιβλίο, έτσι, όλες οι γιορτές που υπήρχαν, πώς λειτουργούσε το σύμπαν, πώς οι Έλληνες το είχαν συλλάβει, και αποτυπώνεται μέσα σε αυτό το βιβλίο. Αρχαιολινικές φράσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούμε και σήμερα. Εδώ είναι αυτό που σας είπα και πριν με τις φράσεις, ότι υπάρχουν φράσεις, παροιμίες, γνωμικά που δείχνουν ότι είμαστε ο ίδιος λαός. Εδώ, τα μυστικά της μακροζωίας. Εδώ μέσα είναι και οι φυλές αυτοί σε όλο τον κόσμο που δεν αρρωσταίνουν, οι οποίοι δεν έχουν καρκίνο πολλές από αυτές. Που ακριβώς όπως εξηγεί, ο άνθρωπος φτάνει, είναι προορισμένος για φτάσει στα 120 με 150 χρόνια. Ποιες είναι αυτές οι φυλές, αυτό είναι το βιβλίο. Του διατροφολόγου, του κλινικού διατροφολόγου, του πολύ καλού κλινικού διατροφολόγου, του Μάριου του Δημόπουλου. Εδώ θα δούμε ποιοι είναι οι Εσκιμώοι. Γιατί δεν έχουν καρδιοπάθηση και καρκίνο οι Εσκιμώοι. Αναλύεται. Τι τρώνε, πού τα βρίσκουν. Οι Καυκάσοι. Γιατί είναι υπερονεόβοι αφυλοί. Ο Κινάουα. Τι τρώνε, ποια είναι τις θεραπείες οποίες κάνουν οι Οκινάουα. Επίσης, η Χούνζα. Ποιο είναι το μυστικό τους, τι είναι το κουκούτσι του Βερίκουκου, η B17, όλα αυτά λοιπόν μέσα σε αυτό το βιβλίο. Περνάμε και αυτά τα τέσσερα βιβλία, όλα μαζί είναι 41 ευρώ, σας το λέω έτσι, και τα 14. Φιλοπίμην, ταξίδι μύσης και αυτογνωσίας του διαχρονικού Έλληνα και Αλκαίος ο Λέσβιος, δύο εκπληκτικά ιστορικά μυθιστορήματα που ολοκληρώνουν την τεράστια προσφορά που δίνουμε σήμερα. Δηλαδή, φίλες και φίλοι, μπορούμε να τα ξαναδούμε, να περάσουν πάλι και τα 14. 14 βιβλία λοιπόν. Στη διάθεσή σας, όλα μαζί τα παίρνετε, έρχονται στο σπίτι σας, μόνο 49 ευρώ η προσφορά, όλα μαζί. Αρκεί να σας πω μόνο ότι το ένα εξ αυτών, το ένα από τα 14, το αρχαιολινικό ημερολόγιο, έχει κοστίζει ηλιανική τιμή 30 ευρώ. Άρα καταλαβαίνετε τη τεράστια προσφορά και τα 14 μαζί 49. Τηλεφωνείτε λοιπόν, επικοινωνείτε, κλείστε τις σειρές, μέχρι να εξαντληθούν θα δώσουμε ό,τι έχουμε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τι ακούμε και μαθαίνουμε σήμερα. Τι ακούμε και μαθαίνουμε. Πως υπάρχει ένας τρόπος από όλα αυτά που βιώνουμε σήμερα να απαλλαγούμε. Μαθαίνουμε δηλαδή πως ουσιαστικά μας λέτε και οι δυο σας, πως μπορούμε να φτιάξουμε έναν άλλον άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος θα κάνει την επανάσταση πρώτα μέσα του για να βγει αυτό προς τα έξω. Έναν άνθρωπο που θα ισορροπήσει. Έναν άνθρωπο που μπορεί να κατανοήσει τι παιχνίδι του έχουν στήσει και εφόσον το κατανοήσει και έχει τη γνώση, να μπορέσει να περάσει στην ανατροπή. Σαν μονάδα πρώτα και μετά σαν σύνολο που θα είναι μια μεγαλύτερη μονάδα. Πραγματικά είναι αυτό το οποίο σήμερα λέμε, είναι η απαρχή για μια τεράστια ανατροπή. Για μια τεράστια ανατροπή. Ότι έχουμε τις δυνάμεις μέσα μας. Απλά δεν τις ξέρουμε, γιατί μας έχουν πείσει ότι δεν τις ξέρουμε. Είναι σαν αυτό το πείραμα ότι δεν τις έχουμε. Σαν το πείραμα με την τίγρη. Που την είχαν βάλει στο κλουβί, όταν το ανοίγαν το κλουβί, έβγαινε η τίγρης έξω, το ξέρετε και ακριτικό. Έβγαινε έξω η τίγρης, με το οποίο να βγει έξω, ηλεκτρικό ρεύμα, πίσω η τίγρης. Μία, δύο, τρεις με την πόρτα ανοιχτή, η τίγρης πήγε να βγει, δεν έβγαινε. Μετά την αφήνανε την πόρτα ανοιχτή, κλείνανε το ηλεκτρικό ρεύμα. Έτσι είναι. Αλλά η τίγρης δεν έβγαινε, γιατί φοβότανε, κύριε Γλυκοφρίδη. Έτσι. Δηλαδή, άρα αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει πειράματα. Μας έχουν κάνει πειραματόζωα. Σας ακούμε. Μα έτσι, αυτό σημαίνει ότι είμαστε προγραμματισμένοι να δίνουμε μια συγκεκριμένη ερμηνεία στα πράγματα, μια ερμηνεία που οδηγεί στο φόβο. Ο φόβος είναι ένα εργαλείο το οποίο σε κάνει να θέλεις να μαζευτείς μέσα στη στρούγκα, μέσα στο κοπάδι. Η τόλμη είναι αυτή που χρειάζεσαι για να βγεις από το κοπάδι. Και τι σημαίνει τόλμη, σημαίνει ακριβώς προϋποθέτει αυτή τη γνώση να βγω από την άγνοια και το να αρχίσω, όπως είπαμε, να γνωρίζω το γιατί σκέφτομαι όπως σκέφτομαι, γιατί νιώθω έτσι όπως νιώθω. Γιατί σήμερα πράγματι το πρόβλημα είναι αυτό που περιγράψατε με την τίγρη. Έχουμε πιστέψει ότι δεν μπορούμε. Έχουμε πιστέψει γιατί ο φόβος στην πραγματικότητα είναι μια επιλογή, είναι μια συνείδητη επιλογή, όπως και ο πόνος. Το άτομο μπορεί να λέει, το συνειδητό του εγώ, ότι μα δεν μπορώ έτσι όπως είναι τα πράγματα να μην φοβάμαι.
Και αυτή είναι η θεραπεία, το να αναγνωρίσει ότι αυτό είναι μια συγκεκριμένη ερμηνεία και ότι μπορεί να κάνει μια διαφορετική. Άρα τι μήνυμα στέλνουμε σήμερα στους τηλεθεατές και τηλεθεάτρες, στους αγαπημένους μας συνέλληνες και συνελληνίδες? Το μήνυμα για μένα είναι ακριβώς αυτό, να αρχίσω να μαθαίνω τον τρόπο, το πώς, να αρχίσω να απαντάω το πώς. Πώς μπορώ να υπερβώ το φόβο μου, πώς μπορώ να βρω αυτή την θεραπεία. Αύριο στις 7 λοιπόν, φίλες και φίλοι, Δωδώνης 36, ξεκινάμε την ανάλυση την πρώτη σαν ομιλία και καθορίζουμε την πρώτη παρουσίαση του εργαστηρίου που θα είναι 1η του Απριλίου του 2013, τώρα δηλαδή, σε 2 εβδομάδες περίπου, όπου ξεκινάμε το εργαστήριο μαζί με τον κύριο Βιαννίτη για να μπορέσουμε να δώσουμε αυτές τις λύσεις. Αύριο στην ομιλία, ξαναλέμε, ελεύθερη είσοδος, ελάτε να ακούσετε πώς αναλύεται το θέμα και τι θα πούμε, τι θα κάνουμε στο εργαστήριο, το βιωματικό αυτό εργαστήριο. Κύριε Γλυκοφρύδη, τι θέλετε? Τι θέλω, την άποψή σας σε όλα αυτά που λέμε. Και τι μήνυμα περνάμε στον συμπατριώτη μας και συμπατριώτησά μας σήμερα. Για τα καθημερινά του προβλήματα. Με τα καθημερινά προβλήματα που και όλοι εμείς είμαστε μέσα. Στην οποία βρίσκεται το μεγαλύτερο ποσοστό. Ναι. Φοβάμαι ότι αν δείξω κάτι θα κοιτάξουν πολύ το δάχτυλό μου. Να μην φοβάστε. Επειδή λοιπόν φοβάμαι κι εγώ, κάθομαι στη στρούγκα μου. Ναι. Κάθομαι φοβισμένος. Εάν λοιπόν αποδιώξω την έννοια του φόβου, θα μπορούσα να πω, επιθύμησε, φιλοσόφησε, βρες μέτρο και αρετή. Τη στιγμή που αυτά τα βρήκες, ξύπνησες. Τη στιγμή που ξύπνησες, θα διεκδικήσεις αυτό που σου αναλογεί και που αρμόζει. Αν συμβεί αυτό, κανένας δεν θα σου πει όχι. Όταν φτάσεις πλέον από το κατάσταση της ύπνωσης που είσαι και γίνεις ενεργό μέλος της κοινωνίας, ενεργό μέλος, δυναμικό πλέον, όπως το πάρει κανείς, όταν δεις όλους τους δρόμους που υπάρχουν, όταν δεις ότι ο καθένας σε παίρνει και σε βάζει σε ένα δρόμο που ενδεχομένως δεν σου ανήκει, όταν μάθεις όλους τους δρόμους, τότε θα ξέρεις σε ποιο δρόμο έχεις να φτάσεις στα μαρμαρένια αλόνια, για να αγωνιστείς για αυτό που πρέπει, κόντρα στον μεγάλο συμπαντάρχη, το θάνατο, τον αθάνατο, και να φύγεις λευκός, να φύγεις αγνός και φεύγοντας λευκός και αγνός να μείνεις αθάνατος. Δεν έχει σημασία αν έχω αύριο να πάρω ψωμί. Σημασία έχει να μην χάσω την αξιοπρέπειά μου. Το ψωμί μου ας το χάσω. Την αξιοπρέπεια την οποία την έχουμε απολέσει. Εντάξει, ήδη δυστυχώς, την έχουμε χάσει. Έχουμε χάσει τα πάντα. Προσέξτε όμως. Τον ελληνισμό έχουμε χάσει. Μισό λεπτό, κύριε Γκουφρίδη. Την έχουμε απολέσει η αξιοπρέπεια μας, αλλά όχι εμείς οι Έλληνες και Ελλήνες. Γιατί εμείς είμαστε. Έχει, μισό λεπτό. Ένα κράτος, το οποίο δυστυχώς δεν ταυτίζεται με το ελληνικό έθνος, έχει δώσει το δικαίωμα να νομίζουν ότι εμείς χάσαμε την αξιοπρέπεια. Αλλά εγώ κοιμήθηκα. Ναι. Ξύπνησα ξαφνικά. Ναι. Στο άνθος της παρακμής μου. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε μια είδηση τώρα. Κοιτάξτε εδώ τι έγινε με τον εμίρη του Κατάρ, νομίζω, κύριε Βαρελά. Ο Σέιχης του Κατάρ. Ο Σέιχης του Κατάρ. Ναι. Τι έκανε ο άνθρωπος αυτός? Λοιπόν, μια χαρά άνθρωπος, εντάξει, ήρθε εδώ. Ναι. Εφόσον του δώσανε αυτά που του δώσανε, τα πήρε. Τι έκανε ο άνθρωπος λοιπόν? Μέσα στο ξενοδοχείο λοιπόν, μέσα στη Βουλιαγμένη. Μάλιστα, στον αστέρα Βουλιαγμένης. Στον αστέρα της Βουλιαγμένης. Υπάρχει αρχαίος ναός στο Απόλλωνα, έτσι. Mm-hmm. Βρίσκεται στην πλάζα του ξενοδοχείου. Μάλιστα. Του αστέρα. Mm-hmm. Αυτός λέει, ήταν, μας λέει εδώ το άρθρο, όπως είπαμε και πριν. Αυτός και σήμερα, να πω και σήμερα, άμα θα πάει κάποιος στη Βουλιαγμένη. Υπάρχει, ναι, βεβαίως. Υπάρχει ο ναός, βέβαια είναι γεμάτος νερά γιατί βρέχει η θάλασσα, το ένα τάλο φτάνει επάνω. Ναι. Και όταν μπαίνει μέσα κάποιος από την Πλάς, για να πάει να δει το ναό αυτό, το αρχαιολογικό αυτό μνημείο, πρέπει να πληρώσει είσοδο στην Πλάς. Το ξέρατε αυτό? Το διανοείστε? Δηλαδή, δεν βγάζει η Ελλάδα. Έτσι νομίζω τουλάχιστον, δεν ξέρω αν το έχουν αλλάξει. Ή άμα δεν ισχύει, ή άμα. Να το πάρει ο Καταριανός. Ναι, και ο άνθρωπος από τον Κάταρ θα πάρει μαζί με τον αστέρα δωράκι και τον ναό. Να τον πάρει και να την αξιοποιήσει, όπως μας πήρανε τα αρχαία οι ξένοι και τα αξιοποίησαν. Εμείς δεν είμαστε ικανοί. Μιλάνε για τα Ελγίνια, φέρτε τα πίσω, τα λέμε μάρμαρα. Ήδη κάνουμε το πρώτο φάουλ. Όχι. Ακούστε. Εκεί να μείνουν, όπου βρίσκονται και τα αναδείξανε και τα βλέπει εκατομμύρια κόσμος. Εδώ αν έρθει στις 3 η ώρα τα μουσεία θα είναι κλειστά.
Δεν θα τους αφήνουν να βγαίνουν από τα βαπόρια. Να μείνουν εκεί που είναι. Είμαστε ανίκανοι να διαχειριστούμε το παρελθόν μας και το παρόν μας. Να σου πω, Γεργο, όταν αλλάξει ο άνθρωπος, αλλάξει ο Έλληνας, τότε θα πάρει. Στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται, εμείς, να τα αφήσει εκεί που βρίσκεται. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να τα αλλάξουμε όλα. Και το τονίζω αυτό. Ας γίνει το πρώτο βήμα και μετά. Το λέω με πλήρη συνέστηση του ό,τι λέω. Θα τα αλλάξουμε όλα. Λοιπόν, είμαστε αποφασισμένοι. Αυτό το πράγμα, αυτές οι γελοιότητες οι οποίες συμβαίνουν και με τον ελληνικό πολιτισμό και με την καθημερινότητα του Έλληνα και της Ελληνίδας και με τον εξευτελισμό αυτό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας πρώτα και μετά της αξιοπρέπειας ενός ελληνικού έθνους, πρέπει να λάβει τέλος. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Έβλεπα σήμερα πώς μας παρακαλάγαν οι Γερμανοί όταν πήγε ο Νάσης και να φυγούσε τα βαπόρια του στη Γερμανία και πώς εικόνανε ελληνικές σημαίες και πανηγυρίζανε γιατί ήταν μια κατεστραμμένη χώρα από το ναζιστικό της παρελθόν. Έτσι. Και έρχονται τώρα, αυτοί που υποστήκαν τόσα, αυτοί που διαλυθήκανε και τους έφτιαξαν οι ξένες δυνάμεις, οι μεγάλες, γιατί αυτοί τους φτιάξανε, το γερμανικό κράτος το σημερινό, που είναι ένας γίγαντας με πύληνα πόδια, γυάλινα, έτσι, γιατί ακόμα χρωστάει και πού δεν χρωστάει, έρθει τώρα να μας κουνήσει το δάχτυλο εμάς η κυρία Μέρκελ και η κύριε αυτή της Γερμανίας. Λοιπόν, σύντομα τα πράγματα θα αλλάξουν. Σύντομα, ακούστε. Ναι, θα ξεκινήσουμε διώχνοντας τη φοβία του φόβου. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε με βήματα αργά και σταθερά σε όλα τα επίπεδα οργανωμένα να βάλουμε τις καινούργιες θέσεις. Και υπάρχουν πάρα πολλές τις οποίες έχουμε για να προτείνουμε. Βεβαίως και στις 3 η ώρα πας στη Δήλο και βρίσκεις κλειστό τον αρχαιολογικό χώρο. Καλοκαίρι που αν είχε οποιαδήποτε άλλη χώρα τη Δήλο, να μην αναφέρω ονόματα, γιατί υπάρχουν και χώρες οι οποίες άμα είχαν Δήλο θα την είχαν και το βράδυ με προβολής για να πηγαίνει ο κόσμος. Και αυτή την κλείνουν 3 η ώρα τη Δήλο, τουριστική εποχή, και δεν υπάρχει κάτι καραβάκια που άμα φυσήξει λιγάκι δεν μπορεί να έχει απόπλοπτη Μύκονο για να πας στη Δήλο, που είναι η πομπία του Αιγαίου. Λοιπόν, αυτοί που θέλουν να καταργήσουν λοιπόν το Υπουργείο Πολιτισμού και όλοι οι άλλοι που έχουν κάνει όλα αυτά που έχουν κάνει, έτσι, δεν μπορούν να σταθούν πλέον στη συνείδηση του ελληνικού έθνους. Είναι πολύ μεγάλα τα θέματα τα οποία ανοίγεται, που δεν θέλω τώρα να το πω. Του έθνους, όχι του κράτους όπως. Μα είπαμε, η διάσταση κράτους και έθνους είναι τεραστία. Εμείς θα πρέπει να ταυτίσουμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο για να ταυτίσουμε το έθνος με το κράτος. Γιατί δεν αρμόζει στο ελληνικό έθνος να έχει μπει σε μια τέτοια σαρδέλα και να τον έχουν γυρίσει και να τον έχουν κλείσει μέσα. Όλη τη δυναμική του, όλη αυτή. Και γι' αυτό το λόγο μιλήσαμε και για τον απόδημο ελληνισμό, που δίνουμε ιδιαίτερη βάση στον απόδημο ελληνισμό και στη δημιουργία υπουργείου, υπερυπουργείου και εκεί αποδήμου ελληνισμού και φιλελληνισμού. Το άλλο μεγάλο κομμάτι το οποίο ξεχνάμε. Γιατί ο φιλελληνισμός, το υπουργείο αυτό πρέπει να είναι αποδήμου ελληνισμού και φιλελληνισμού. Γιατί εκτός από μια άλλη Ελλάδα που έχουμε στο εξωτερικό, έχουμε και εκατομμύρια άλλους φιλελλήνες, οι οποίοι πολλές φορές είναι καλύτεροι από Έλληνες. Οι οποίοι δίνουν και τη ζωή τους ολόκληρη. Και αν μην ξεχάσουμε και την Επανάσταση 1821 που ήρθαν εδώ και θυσιαστήκανε όταν κάποιοι νενέκοι προδίδανε. Μπράβο. Που πέσανε στο πέτα, που σκοτωθήκανε ακριβώς διότι αγαπούσανε και ένα σωρό εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο σήμερα λατρεύουν την Ελλάδα και δεν θέλουν αυτό το τέλος το οποίο πάνε να τις επιφυλάξουν. Αλλά αυτούς εμείς μέσω του αποδήμου ελληνισμού και του φιλελληνισμού πώς τους συμπεριφερόμαστε. Δεν είναι τεράστιο θέμα. Και αυτό να το δούμε. Κυρία... Ένα τεράστιο θέμα, κύριε, το οποίο το έχουμε θίξει. Και μιλώντας λοιπόν και αυτό, νομίζω ότι η ουσία είναι η ενότητα. Και το μήνυμα πριν που είπατε, από μεριάς μου, ξέρετε ποιο θα ήταν, ο φόβος είναι ένα συνέστημα. Το ίδιο ακριβώς καλείται και το θάρρος. Είναι και αυτό ένα συνέστημα. Άρα είναι η δική μας επιλογή, η δική μας προαίρεση, ποιο συνέστημα θα ακολουθήσουμε. Να έχουμε για το δικό μας καλό και για το καλό όλων. Άρα είναι επιλογή μας ο φόβος, όπως επιλογή μας είναι και το θάρρος, η τόλμη. Άρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι όλα είναι στα χέρια μας. Εμείς αν πράξουμε σωστά, ορθά, με βάση και τη λογική και το συνέστημα και το κοινό καλό, συμπράττοντας, νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Έχει υποθεί, και αυτό από τους προγόνους μας. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Έτσι. Υπόθηκαν οι λέξεις αυτές και η αρετή από τον κύριο Γλυκοφρίδη. Ακριβώς, κύριε Βαρελά. Θέλει αρετή και τόλμη ελευθερία. Πώς θες να έχεις ελευθερία? Μισό λεπτό. Είναι δυνατόν να έχεις ελευθερία όταν κάθεσαι και ξεκουράζεσαι και περιμένεις τον άλλο να βγάλει το φίδι από την τρύπα? Θέλει αρετή.
που μιλήσατε πριν για την αρετή και, και μιλήσαμε για το πώς αναπτύσσεται η αρετή. Και η μάχη, όπως η φιλοσοφία δίνει. Φιλοσοφία! Για τη μάχη. Φιλοσοφία! Ηρακλής, δρόμος αρετής κακίας, μας το είπε. Μα και είναι ακριβώς αυτή η ανάγκη που έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε ανάγκη, για παράδειγμα, να μπούμε από την... από το στάδιο του φόβου, όπου μέσα στο στάδιο του φόβου, όπως είπαμε, πηγαίνω εκεί που πηγαίνει το κοπάδι και έχω σαφέστατα σκέφτομαι με ομοειδούς τρόπους όπως σκέφτεται όλος ο κόσμος. Εδώ χρειάζεται η διάκριση, η αρετή της διάκρισης, που είναι η πρώτη των αρετών. Το να αρχίζω να ξεχωρίζω την αλήθεια από το ψέμα. Και πρώτα απ' όλα να αρχίζω να ξεχωρίζω την αλήθεια από το ψέμα μέσα μου. Σε αυτό που λέγαμε, που θέλουμε πολλά πράγματα, χωρίς την πραγματικότητα να είναι αληθινή αυτή η επιθυμία. Είναι μια ενδοβολημένη επιθυμία που κάποιον θέλουν να βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση μόνιμης επιθυμίας, μόνιμης απληστίας, θα έλεγα. Μόνιμης επιθυμίας. Μόνιμης απληστίας. Πώς θα ξεχωρίσω όμως την αλήθεια από το ψέμα, είναι ένα ερώτημα, δεν είναι? Αυτό χρειάζεται. Συγγνώμη, απλώς να πω ότι αυτό χρειάζεται ακριβώς αυτή την εγρήγορση της κριτικής αξιολόγησης. Και αυτό έρχεται μόνο μέσα από τη γνώση, μόνο μέσα από τη μάθηση. Έχω τα κριτήρια για να αξιολογήσω μια κατάσταση στα δεδομένα. Και ποιος θα μας δώσει τη μάθηση? Αυτοί οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί για να εξυπηρετήσουν άλλα συμφέροντα. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό ρωτάω. Πρέπει να αξιολογήσουμε. Πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί. Πρέπει να δούμε πού οδηγούν. Πρέπει να δούμε τι έγινε με τη γλωσσική μεταρρύθμιση. Το μεγάλο αυτό έγκλημα. Πραξικοπηματικά διέλυσαν τη συνεχή ροή εξέλιξης της ελληνικής γλώσσης. Πραξικοπηματικά. Ποιοι ήταν αυτοί οι κύριοι στη Βουλή που το κάνανε? Λοιπόν, κύριε Γλυκοφρίδη, πώς θα ξεχωρίσουμε την αλήθεια από το ψέμα? Θέλω και τη δικιά σας άποψη. Αυτό γράφεται στο Περιφύσιο, στο Παρμενίδη, κάπου προς το τέλος. Δηλαδή. Είναι η αρχή του ευρύτερου περικλείοντος, λέγεται. Ευρύτερου περικλείοντος. Δηλαδή, από δύο πράγματα τα οποία θεωρούνται αντίθετα, το ένα περικλεί το άλλο κατά τρόπο μονομερές. Ναι. Κατά μονομερή τρόπο. Το ουσιώδες είναι σταθερό ακίνητο, ενώ το επουσιώδες, αν θέλετε, μεταξύ αλήθειας και ψέματος, έτσι, η αλήθεια είναι ουσία, ενώ το ψέμα περιέχει δυναμική. Δηλαδή, το δυναμικό στοιχείο είναι ένα ψευδές στοιχείο. Η ουσία είναι αναλύωτη. Η ουσία, λοιπόν, είναι η μεγάλη αλήθεια. Το οτιδήποτε θεωρείται αθάνατο και κλασικό είναι η μεγάλη αλήθεια. Το οτιδήποτε αλλάζει είναι ψευδές και έχει δυναμική. Πάτε, για παράδειγμα, ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο. Μη μας πάτε εκεί, γιατί... Δηλαδή, ναι. Θέλω να πω ότι και σε ένα άτομο να πάτε ακόμη, έτσι. Αν θέλετε, στη σχέση άντρος και γυναικός, έτσι. Η ουσία είναι η γυναίκα. Το δυναμικό στοιχείο είναι ο άντρας. Το ουσιώδες όμως, αυτό που δεν πεθαίνει ποτέ, γιατί αναπαράγει τον εαυτό του, είναι το θύλι. Η βάση, λοιπόν, είναι η γυναίκα. Αν κάποιος πρέπει να αλλάξει, θα έλεγα ότι θα πρέπει να αλλάξει η γυναίκα. Η ευθύνη της γυναίκας στην όλη αυτή διαδικασία του γίγνεσθε ως καταναλωτικό είδος, όλη η οικονομία στηρίζεται, η απληστία, αν θέλετε, στηρίζεται στην έννοια του παιδιού και στην έννοια της γυναικείας και της ομορφιάς. Αν αλλάξει η γυναίκα και βρει μια αρμονία μέσα στην ψυχή της την οποία την έχει χάσει, αυτό το πρέπει να το... Δεν συμφωνείτε. Μέσα από μια φοβερή καταπίεση. Έχει χάσει η γυναίκα. Για να σας βοηθήσω λίγο. Έχει χάσει. Για να σας βοηθήσω. Δεν θέλω βοηθήσω. Γιατί σας βλέπουν οι γυναίκες τώρα και ίσως δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι λέτε. Αφήστε με, δεν με πειράζει πια, δεν καταλαβαίνω. Είπα, η γυναίκα είναι η ουσία. Γιατί και τον Ευρυπίδη. Γιατί και τον Ευρυπίδη. Γιατί και τον Ευρυπίδη με ένα πλήθος τραγωδίες μόνο για γυναίκες τον είπαν μισογύνη. Γιατί δεν καταλαβαίναν τι είπανε. Εγώ λέω ότι η γυναίκα είναι η βάση. Είναι η ουσία τη ζωή. Ο άντρας είναι μια ψευδέστηση, έχει μια δυναμική, αλλά το ουσιώδες, το ακίνητο, το που αναπαράγει τον εαυτό του είναι το θύλι. Ο άντρας είναι ένα υβρίδιο, χαμένος, του δίνει εσείς η φύση. Κυρίες, μα δεν αφήνεται να ολοκληρώσω κι εγώ σε μια κατάσταση να σας αφήσω, που βρίσκονται πάνω. Να σας αφήσω, κύριε Γλυκοφρίδη, λοιπόν, να ολοκληρώσετε. Θα πρέπει, λοιπόν, πρώτα η Ελληνίδα να ξαναγίνει μάνα. Η Ελληνίδα θα πρέπει να δείξει στα παιδιά της τα κλασικά σπαρτιατικά ήθη και έθιμα και τα αθηναϊκά, αν θέλετε, εφόσον κλειστεί στο σπίτι, αλλά βασικά τα λακωνικά.
η Ελληνίδα πρέπει να ξαναγίνει μάνα. Εάν δεν γίνει η Ελληνίδα μάνα να μεγαλώσει τα παιδιά της, εάν δεν δώσει αρχές, δεν θα έχει ούτε ο άντρας ούτε τα παιδιά της αρχές. Θα είναι μια χαμένη κοινωνία. Έτσι λοιπόν, και εδώ να με διορθώσετε αν έχω κάποιο λάθος, το μεγαλύτερο ποσοστό των διαταραγμένων, αν θέλετε, κοιτάξτε, να σας τα πω απλά, ένας άνθρωπος να ψάχνει, ένας άντρας να ψάχνεται και να ψάχνει να βρει τη φιλοσοφία της, την αιτία της φύσης των πραγμάτων, είναι θεμητό. Μου το πήγες μακριά. Όταν ψάχνεται μία γυναίκα όμως, είναι ανεπίτρεπτον. Σημαίνει ότι έχει χάσει την ουσία της. Μου το πήγες μακριά. Εγώ είναι τροφή για σκέψη όμως. Μα αφήστε με να πω κάποιο στοιχείο. Όχι, και όσοι θα καταλάβουν τι να κάνουν. Όχι, έγινε κατανοητό. Αλλά εγώ θέλω να μιλήσω για την αλήθεια, για το ψέμα. Αυτό με ενδιαφέρει. Πώς θα καταλάβουμε. Το άλλο το θέμα το πιάνουμε άλλη φορά. Εγώ καταλαβαίνω, θέλω να πείτε. Είπα, αυτό που περιέχει δυναμική είναι το ψέμα. Μάλιστα. Κοιτάξτε. Ο Έλληνας και η Ελληνίδα σου. Να σας τα πω απλά για να γίνω κατανοητός. Μπράβο. Αλλά στην ερώτηση αυτή που θέλω εγώ. Το ψέμα υπάρχει στη ζωή. Είναι μια μορφή αλήθεια. Να διευθύνω λίγο. Μισό λεπτό. Όχι, ούτε μισό. Να καταλάβω την ερώτηση, γιατί περνάει ο χρόνος. Για μην πλατιάσαμε και φύγαμε. Όχι, η ερώτηση είναι. Η ερώτηση είναι. Ουσία. Πώς θα καταλάβει ο Έλληνας και η Ελληνίδα σήμερα την αλήθεια και το ψέμα στην Ελλάδα του 2013. Θα πάρει τα δύο πράγματα που είναι αντίθετα, που θεωρούνται αντίθετα. Ας πούμε η αλήθεια και το ψέμα. Το ψέμα υπάρχει στη ζωή μας, είναι μιας μορφής αλήθειας. Υπάρχει. Η αλήθεια όμως δεν περιέχει ψέμα. Το ψέμα περιέχει τη στιγμή που υπάρχει, άρα είναι περικλειόμενη στην αλήθεια, είναι μικρότερη, είναι το δυναμικό στοιχείο. Η αλήθεια όμως είναι το ουσιαστικό. Λοιπόν, αυτό που περιέχει μια έντονη δυναμική, συγκρίνοντας δύο πράγματα, αυτό που περικλεί, αν θέλετε, σφαιρικά και το μικρότερο, έτσι είναι η αλήθεια. Λοιπόν, θα συγκρίνει δύο πράγματα ανώμια και θα δει ποιο περιέχει το ένα και το άλλο κατά τρόπο μονομερή. Για παράδειγμα, πολιτική και λαός. Ποιος φταίει, λέμε η πολιτική. Είναι η πολιτική. Οι πολιτικοί υπάγονται στο λαό. Έτσι, είναι σπλάγνωτο. Ο λαός δεν υπάγεται στους πολιτικούς. Άρα λοιπόν, ο λαός φταίει. Ο λαός φταίει. Ακούω την άποψη. Πόσο φταίει, ίσως όχι πολύ, διότι το κίνησαν, διότι κινήθηκε. Κατανοήσαμε. Έτσι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και τους υπολείπους. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει και με καίει αυτή τη στιγμή. Πώς θα καταλάβουμε την αλήθεια από το ψέμα. Μέχρι στιγμής δεν έχω καταλάβει. Ξεκάθαρα, σας το λέω, έτσι. Δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν είναι και εύκολο. Δεν κατάλαβα. Είμαι βλάξης ίσως. Λοιπόν, πώς θα καταλάβουμε σήμερα στην Ελλάδα του 2013 την αλήθεια από το ψέμα. Σας ακούω. Να επισημάνω κάτι. Ό,τι η Ελληνίδα θα ξαναγίνει μάνα. Πάλι στην Ελληνίδα. Μη μου γυρίζει. Όχι, να επισημάνω. Μη μου και ο Έλλην θα ξαναγίνει πατριώτης και στρατιώτης. Αυτό. Mm. Λοιπόν, πέραν τούτου, γιατί έχει ξεχάσει και ο Έλλην. Κότα, έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Όχι, οφείλουμε λοιπόν. να το επισημάνουμε. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό που η μάνα του λέει ήταν η επιτάσσα. Λοιπόν, πάμε. Και από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ ότι δύσκολο πλέον να ξεχωρίσει την αλήθεια από το ψέμα μέσα από τόσο πολύ ψέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ίσως ο μόνος τρόπος θα ήταν η αυτογνωσία, η ειδική να ξαναπούμε, η θεραπευτική της φιλοσοφίας να ξαναπούμε. Και να το πάρουμε και διαφορετικά, προσπάθεια. Κύριε Κρητικού, να το πάρουμε και διαφορετικά. Τι έχει συμβεί και δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε, κύριε Παλικάρα, το ψέμα από την αλήθεια. Να το πάρουμε από μια άλλη οδό. Δηλαδή, σήμερα δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε όντως το ψέμα από την αλήθεια. Για ποιους λόγους. Ενώ κάποτε. Μήπως δηλαδή πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε αυτό που μαθηκά, να επαναπροσδιορίσουμε τους όρους και τις αξίες. Και εκεί θέλω να καταλήξω. Και να, μην και να μου δώσετε μια απάντηση. Δηλαδή να πούμε ότι φιλοπατρία είναι αυτό. Ορίζουμε τι είναι φίλος της πατρίας. Όταν κάποιος λοιπόν βγαίνει και μιλάει και λέει ότι φέρουμε πατριωτικά. Δεν μπορείς να φέρεσαι πατριωτικά και να ανοίγεις τα σύνορά σου και να μπαίνουν από Ασία, από Αφρική μιλιούνια. Αγνοί άνθρωποι, όπως σου λέω, γιατί ο ελληνικός πολιτισμός είναι ανθρωπιστικός. Αλλά δεν αντέχει αυτή η χώρα. Δεν μπορείς να λες επικαλούμε το πατριωτικό όταν το λες αυτό, διότι τώρα είναι και της μοδός αυτό, ότι πάνε όλοι το πατριωτικό. Πώς θα φέρεις το πατριωτικό όταν δεν φροντίζεις εδώ πέρα μέσα το δικό σου το λαό και δεν νοιάζεσαι για το δικό σου το λαό. Έτσι. Άρα η φιλανθρωπία είναι επιλεκτική. Μήπως λοιπόν πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε, κύριε Βιαννίτη, σας το λέω και εσάς. Σας το λέω και εσάς, κύριε Γλωφίδη, αυτό που θέσατε στην αρχή, για να ξαναγυρίσουμε στο αρχικό. Πώς πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τις λέξεις, τις αξίες και να πούμε πατρίδα είναι αυτό, φιλοπατρία είναι αυτό, αγάπη είναι αυτό, αυτό είναι εκείνο, εκείνο είναι εκείνο, εκείνο είναι εκείνο. Και να αναλύσουμε στη λογική του διάσταση και στη δικιά μας κοινωνία του σήμερα, την ελληνική αλλά και στο πανανθρώπινο, γίγνεστε. Σας ακούω. Κύριε Μπεξή,
αυτό το. Για να ξεχωρίσουμε την αλήθεια για το ψέμα. Μακάρι να γνώριζα την απάντηση. Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός αυτόν που θα πει, που θα δώσει μια συνταγή, ένα κλισέ που λέει ότι με αυτόν τον τρόπο θα ξεχωρίσει το ψέμα και με αυτόν τον τρόπο θα ξεχωρίσει την αλήθεια. Είναι ένα διαχρονικό πάντα αίτημα και ανθρώπινο. Αναγκαστικά από τη θέση μου δεν μπορώ να εστιαστώ σε συγκεκριμένο πλαίσιο και συγκεκριμένη κουλτούρα. Δεν μπορώ να μιλάω μόνο για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον Έλληνα, στην Ελληνίδα, αλλά στον άνθρωπο. Γιατί ακριβώς η ελληνική, η αρχαία ελληνική σκέψη δεν ήταν τοπική, αλλά ήταν πανανθρώπινη, οικουμενική και έχει άμεση επενέργεια στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο άνθρωπος όπου και αυτός και αν βρίσκεται. Όποια φυλή και αν είναι και οτιδήποτε. Ξεπερνάει λοιπόν αυτούς τους διαχωρισμούς. Πολύ σωστά. Δεν έχει να είναι κάνει. Είναι οικουμενικό μέγεθος και ένα μοντέλο πανανθρώπινο και οικουμενικό. Συμφωνούμε απολύτως. Ακριβώς. Επίσης θα έλεγα ότι μέσα σε αυτό πάντα ίσως τα πράγματα δεν είναι μαύρο-άσπρο. Μέσα στη γνωσιακή ψυχοθεραπεία που όπως είπαμε ξεκινάει από τον επίκτητο, έχει ρίζες στον επίκτητο, έχει την αναγνώριση αυτού του γεγονότος ότι το να βρούμε μία κοινή έννοια και να βρεθούμε σε ένα κοινό τόπο, στη μέση της γέφυρας, απαιτεί προσπάθεια και από τους δύο. Ότι είναι σοφία. Όταν λέτε δύο, ποιους εννοείτε? Τους δύο διαλεκτικούς πόλους, το Α και Β. Μάλιστα. Εγώ λέω ότι αυτό σημαίνει φιλοπατρία, για παράδειγμα, ο πατριωτισμός. Ο άλλος λέει ότι σημαίνει το κάτι άλλο. Ότι για μένα πατριωτισμός σημαίνει το να είμαι, ξέρω εγώ, πατρίδα μου είναι όλη η γη. Μάλιστα. Και μάλιστα. Καλό είναι να περνάμε. Διάλειμμα εδώ, διάλειμμα εδώ. Και να μην το τελειώσουμε για μια πρόταση. Όχι, δεν θα μείνει στη μέση. Θα μείνει ξεκρέμα. Αμέσως θα το πείτε μόλις μπούμε. Θα το αναλύσετε ακόμα καλύτερα. Ωραία. Διάλειμμα. Αύριο της υγείας, κάθε Πέμπτη. Επιστρέψαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Κύριε Διέννη, είχατε το λόγο και σας είχαμε κόψει πάνω στο καλύτερο. Μέρος του ψέματος, λοιπόν, το οποίο βιώνουμε, είναι ότι νομίζουμε ότι όλοι οι άνθρωποι δίνουν τις ίδιες έννοιες στις λέξεις τις οποίες λέμε. Στην πραγματικότητα και μέσα από τον Παρμενίδη και μέσα από την επιστήμη της σημαντικής και της σημειολογίας, ο Κλοντ Λεβί-Στρος, γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι δίνουν διαφορετικές έννοιες όταν μιλάμε. Άρα σαφώς για να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά, μέσα στην ουσία, χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε αυτό το οποίο λέγαμε. Τι σημαίνει για παράδειγμα φιλοπατρία? Έτσι, τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την έννοια για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Ταυτόχρονα όμως είναι κάτι το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει και η αρετή της αποδοχής ότι πρέπει να αποδεχτώ το γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές ερμηνείες. Και ότι είναι πολύ σημαντικό να μην προσπαθώ να επιβάλλω τη δικιά μου ερμηνεία, αλλά να γνωρίσω και να αποδεκτώ με σεβασμό την άλλη ερμηνεία που δίνει ο άλλος. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε στο κέντρο της γέφυρας, πάντα με σεβασμό, το ότι καταγνωρίζω ότι εγώ για παράδειγμα για τη λέξη αγάπη, με τη δικιά μου κατανόηση, με τη δικιά μου παιδεία, τη δικιά μου μόρφωση, έχω αυτές τις έννοιες. Όμως θα πρέπει να δεχτώ ότι ο άλλος με τη δικιά του παιδεία, με τη δικιά του μόρφωση μπορεί να μην μπορεί να φτάσει σε αυτόν τον ορισμό που εγώ δίνω και έχει ένα δικό του. Το ότι εγώ μπορώ να σεβαστώ και να αποδεχτώ ότι ο καθένας έχει το δικό του ερμηνεία είναι η αρετή ακριβώς της αποδοχής. Και φτάνουμε σε ένα ρητό το οποίο είναι κινέζικης καταγωγής που λέει χίλιοι άνθρωποι, χίλιες αλήθειες. Έτσι, δηλαδή έχω τη δικιά μου αλήθεια, αλλά αυτή δεν υπερισχύει ούτε είναι υπέρτερη του αλουνού η αλήθεια. Μπορούμε να βρεθούμε, γιατί το μήνυμα εδώ είναι ότι μπορούμε να βρεθούμε στη μέση. Όταν όμως μένω στο άκρο και κρατάω πεισματικά και δεν μπαίνω σε μια διαλεκτική αντιπαράθεση, δεν θα βρεθώ ποτέ στο μέσο της γέφυρας. Και εδώ θέλω να δω, ίσως είναι το πιο σημαντικό μήνυμα αυτό που χρειαζόμαστε αυτή την εποχή. Πράγματι βρισκόμαστε σε αυτή την κρίση, τη βλέπουμε όλοι και τη νιώθουμε. Έτσι, είναι πηχτό το σκοτάδι. Αλλά το πιο πηχτό σκοτάδι, το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν από την αυγή. Ναι, και η έννοια της παροδικότητας που έρχεται μέσα από την Ηρακλήτρια Αρίση, τα πάντα ρί, είναι ότι γνωρίζω ότι όσο βαθύ και να είναι το σκοτάδι, έρχεται η αυγή. Είναι παροδικό, δεν είναι να μείνει.
Να βλέπουμε την κρίση, αλλά να βλέπουμε και τις απαντήσεις που υπάρχουν σε αυτό. Ποια είναι η απάντηση? Βλέπουμε ότι όλο και περισσότερος κόσμος ενδιαφέρεται πραγματικά για τέτοιου είδους γνώσεις. Ενδιαφέρεται, ακούει, είναι έτοιμος για νέες προτάσεις, είναι έτοιμος για αυτή τη γνώση που θα τον βγάλει από το φόβο. Όλοι συμφωνούμε σε αυτό, ότι δεν θέλουμε να φοβόμαστε. Θέλουμε να βρούμε τη δύναμή μας και θέλουμε να βγούμε από το κλουβί. Για να μην δημιουργούμε μόνο με το μυαλό μας το ηλεκτρικό ρεύμα. Θα σας ακούσουμε και αύριο σε 7 η ώρα, με ελεύθερη είσοδο φίλες και φίλοι, Δωδώνης Τεδιάκης στο Κολωνό, που εκεί θα υπάρχουν και ερωτήσεις, θα τοποθετείτε ακόμα σε μεγαλύτερο εύρος, κύριε Βιαννίτη, τα πολύ σημαντικά αυτά τα οποία αναλύουμε σήμερα. Κύριε Κριτικού, τι λέτε εσείς? Μία πολυδιάστατη μορφή των πραγμάτων, που όμως πάντα πρέπει να ξεχωρίζουμε και να μπορούμε να καταλαβαίνουμε. Νομίζω ότι το ρήμα ξεχωρίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν έννοια. Γιατί έτσι μπορούμε να βλέπουμε τι είναι αυτό ακριβώς το οποίο αποτελεί τη δική μας την αλήθεια, όπως είπατε. Την αλήθεια την οποία αποδεχόμενή της θα μπορούμε να ζούμε σε μία ενότητα, που είναι πάρα πολύ βασικό. Και εν τέλει τα δικαιώματα του ανθρώπου, όπου αυτά τα απαρτίζονται από τις αξίες. Οι οποίες ίσως και είναι αυτές τελικά οι οποίες πρέπει να δημιουργούν τα μονοπάτια για να μπορούμε να βρίσκουμε αυτή την αλήθεια. Άρα, εν κατακλείδη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι την αλήθεια ο καθένας, όπως και το δρόμο του, τον δημιουργεί ο ίδιος. Αρκεί να μπορεί να μην προσβάλλει και να μην σταματά και εμποδίσει το δρόμο του άλλου. Ίσως με αυτόν τον τρόπο καταφέρουμε και αποδεσμευτούμε από όλο αυτό που ζούμε σήμερα. Μήπως η αλήθεια όμως είναι και υποκειμενική υπόθεση ή και επιλογή? Η αλήθεια. Μισό λεπτό για να το ολοκληρώσω. Αφήστε να μιλήσω. Νομίζω ότι με ρωτάτε. Όπως μου το είπατε κι εσείς πριν. Μήπως λέω η αλήθεια. Όχι, προσέξτε να δείτε. Τι θέλω να πω. Μήπως η αλήθεια είναι μια υποκειμενική υπόθεση και οφείλει ο κάθε πολιτισμός να ορίσει τις δικές του αλήθειες εκ προημίου. Προσέξτε. Να ορίσει τις δικές του αλήθειες και τα δικά του ψέματα εκ προημίου για να μπορέσει να προχωρήσει. Σας ρωτάω. Κύριε Πεξή, στο αρχαιότερο κείμενο που υπάρχει πάνω στην ελληνική φιλοσοφία, το Περιφύσεως του Παρμενίδη, που είναι σαν το Tao Te Ching, έχετε γράψει ένα εκπληκτικό βιβλίο πάνω σε αυτό. Είναι ξεκάθαρος, ευχαριστώ πολύ. Είναι ξεκάθαρος ο συγγραφέας. Λέει το εξής, ότι η πραγματικότητα παρουσιάζεται στον άνθρωπο. Έχω τρία λεπτά. Ναι, σαν να είναι σαν χρώματα από ουράνιο τόξο, σαν υφίσταται σκεδασμό, όπου κάθε άνθρωπος κρατάει την απόκρωσή του, όπου είναι μια μορφή αλήθεια. Όλες οι αποχρώσεις είναι η πανανθρώπινη αλήθεια. Το πέραν αυτής έχει σημασία. Τέλεια. Εντάξει, ένα, δύο. Δώσατε απάντηση, νομίζω, καταπληκτική και ξεκάθαρη. Ξεκάθαρη. Άρα, επιλέγεις μια αλήθεια, αλλά κοιτάς το σύνολο σε πανανθρώπινο επίπεδο που πάει την ανθρωπότητα. Έτσι. Πολύ σωστά. Κύριε Κουκορέμπα, κλείνοντας, μια τελευταία εγώ κουβέντα. Παρόλα αυτά είμαι αισιόδοξος. Έτσι. Όσο μας πιέζουν, τόσο μας ενεργοποιούν και τόσο θα γυρίσουμε. Θα είναι υπέρ μας, φαντάζομαι, αυτή η μάχη στο τέλος. Δεν μπορεί να αλλάξει το φως. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι η ομίχλη. Η ομίχλη είναι για λίγο. Το φως είναι παντοτινό. Το σκοτάδι είναι απουσία φωτός. Έτσι. Λοιπόν, και αυτοί είναι παντού, δεν είναι μόνο η Μονσάντο στα μεταλλαγμένα, μας δίνουν και μεταλλαγμένη γνώση, αλλά εμείς θα το γυρίσουμε. Και είμαι αισιόδοξος γιατί βλέπω τον κόσμο τα τελευταία χρόνια γυρνάει στην πηγή πάλι. Πάρα πολύ αισιόδοξος. Και το κάνουμε όλοι. Οπότε θα ενεργοποιήσουμε και μια θετική πλευρά της σημερινής κατάστασης. Αυτό το να σκεφτόμαστε θετικά επίσης το οποίο είπαμε και αν μην σκεφτόμαστε αρνητικά είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Πώς το είπατε, κύριε Γλυκοφρίδη, αυτό ήταν εκπληκτικό, το η προφητική. Αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Ή αυτό, ναι. Δηλαδή, να το ξαναπούμε για κάποιον που δεν το είδε αυτό νωρίτερα, άνοιξε τους δέχτες του μετά. Τι είναι αυτή η αυτοεκπληρούμενη προφητεία? Όποιος φοβάται κάτι ή επιθυμεί, αυτό οδηγείται από έναν άγνωστο μηχανισμό στην αυτοπραγμάτωσή του. Δηλαδή, άμα φοβούμαστε σήμερα ότι τελειώσαμε, ότι θα έχουμε μέλλον, οδηγούμαστε με σιγουριά σε αυτό. Είναι σαν και αυτό που λέμε ότι όποιος πάει στον πόλεμο, όποιος πάει στη μάχη για να πεθάνει, που λέει και το τραγούδι, έτσι δεν θα γυρίσει πίσω. Δηλαδή, όταν πας στη μάχη για να πολεμήσεις και φοβάσαι ότι θα πεθάνεις, θα πεθάνεις. Άμα δεν πιστεύεις ότι θα νικήσεις. Γι' αυτό βλέπουμε και μερικές. Άμα δεν πιστεύεις ότι θα νικήσεις, μην πας καλύτερα καθόλου. Γιατί έχεις τελειώσει.
ναι, είναι και λίγο πολύπλοκο το θέμα, επειδή οι αρχαίοι Έλληνες φοβόντουσαν το θάνατο, γι' αυτό ήταν όλοι τσίκινοι και δουλεύανε σαν ένας άνθρωπος. Να η έννοια του ενός ανθρώπου. Αλλά δεν το φοβόντουσαν. Όλοι μαζί. Δεν το φοβόντουσαν το θάνατο. Έτσι, πηγαίνανε όχι για να πεθάνουν στον πόλεμο, ακριβώς, αλλά να ζήσουν και να είναι. Επειδή αγαπούσαν νικητές τη ζωή περισσότερο. Ακριβώς. Μα η ουσία των Ελλήνων δεν αυτό είναι τι είπαν ή τι γράψαν. Το θετικό που λέγαμε. Ζήσανε. Το βίωμα. Το βίωμα. Ακριβώς, το πώς ζήσανε. Κύριε Βαρέλα. Ρωτήσατε πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε την αλήθεια, ναι, από το ψέμα. Ναι. Με απλά πραγματάκια, με δύο λέξεις. Δύο λέξεις. Αρχαία Ελλάδα, κύριε Μπεξή, η ιστορία κάνει κύκλο. Πότε μεσουρανούσε η Ελλάδα μας? Με ποιες αξίες? Τι πολιτικοί ακολουθούσαν αυτοί που τη διοικούσαν? Γυρίζουμε και τελειώνει το παραμύθι εκεί. Άστε. Και εδώ κλείνουμε. Πολύ ωραία ήταν ότι. Έτσι, πιο όμορφο. Προχωράμε, μα πάντα λοιπόν, εκεί γυρνάμε στην αρχή. Προχωράμε με αξίες, προχωράμε με τόλμη, με θάρρος. Είπατε πριν, και όχι με θετικές σκέψεις. Θετικές σκέψεις για να φτιάξουμε το δικό μας μέλλον, να φτιάξουμε το δικό μας καλύτερο κόσμο. Και μπορούμε να το πετύχουμε. Εδώ κάπου ολοκληρώσαμε. Εντάξει, να πούμε την επόμενη Παρασκευή. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ και δυνατά. Θάρρος. Καλή σας νύχτα.